Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 15 Ιανουαρίου σήμερα. Είναι η μέρα έναρξης επίσημα, τουλάχιστον των εκτόσεων. Αλλά αυτές οι εκτόσεις αφορούν μόνο στα εμπορικά, στην αγορά δηλαδή. Διότι άλλες εκτόσεις σε φόρους ή τιμολόγια όπως αυτό της ΔΕΗ, ούτε να το σκεφτόμαστε. Και εξαίρεση, υπάρχει μια αλλαγή στη φορολόγηση των σκαφών. Θα το δούμε στη συνέχεια και τι σκέφτεται το οικονομικό επιτελείο. Κατά τα άλλα, η μέρα έχει και νέα αστυνομική επιχείρηση σε κατάληψη κτηρίου, αλλά και ανατροπή στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά για τις επόμενες δύο ώρες, αφού δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις της σημερινής μέρας σε τίτλους. Νέα τροπή στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ. Στο γραπτό υπόμνημά του στους οικονομικούς εισαγγελείς, ο Ιάννης Διώτης λέει ότι δεν αλλίωσε τη λίστα και δεν γνώριζε ότι υπήρχε πρωτότυπο αρχείο, καθώς ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου δεν τον είχε ενημερώσει. Καθαρά φαίνεται πως είναι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη χθεσινή επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Μαρτυρία γυναίκας που μιλούσε και για βαρύ οπλισμό εξετάζει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Το θέμα της αντιμετώπισης των φαινομένων βίας, η βουλευτική ασυλία, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης καθώς και θεσμικές αλλαγές θα απασχολήσουν τη σύσκεψη των τριών κυβερνητικών εταίρων το απόγευμα στο Μαξίμου. Θετική είναι σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών η εισήγηση της ομάδας εργασίας προς το Eurogroup για την εκταμείευση της επόμενης δόσης των 9,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τη χώρα μας. Αύριο συνεδριάζει για το ίδιο θέμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διαψεύδονται οι προσδοκίες του Υπουργείου Οικονομικών για ίσπραξη εσόδων πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εξίσωση των φόρων του πετρελαίου. Πενιχρά είναι τα έσοδα από την εφαρμογή του μέτρου. Κρυφές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ αναμένεται να ξεπερνούν το 10% που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν έως και 24% όπως προκύπτει από τον τιμοκατάλογο στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Συνεχίστηκαν για σήμερα τα προβλήματα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου για την κωδική ονομασία Φούφουτος που περιλαμβάνεται στη θέση του ονόματος του γιατρού. Και όχι, δεν σας κάνουμε πλάκα, μάλλον κάποιος άλλος κάνει πλάκα. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε όμως απευθείας να πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη στην Κυψέλη, καθώς έχουμε αστυνομική επιχείρηση στο υποκατάληψη κτίριο Λέλα Καραγιάννη. Μιχάλη, καλό σου απόγευμα. Καλό μεσημέρι, Εύα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από 11 το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας, το νεοκλασικό Λέλα κατάληψη Λέλα Καραγιάννη εδώ στην Κυψέλη. Οι άνδρες των ΕΚΑΜ, των ΜΑΤ, της ομάδας Δίας και των ΙΜΕΤ έχουν αποκλείσει όλο το σημείο εδώ, όλο τον χώρο, ενώ έχουν γίνει μέχρι στιγμής 15 προσαγωγές. Το κτίριο Διευθυνσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Παιδείας τελούσε υποκατάληψη από το 1988 και οι αστυνομικοί της ασφάλειας νωρίς το πρωί μπερδεύτηκαν μεταξύ του πλήθους, καθώς εδώ εκείνη την ώρα υπήρχε λαϊκή αγορά και με αυθραπιές κινήσεις. Ένας εξ αυτών έκοψε την αλυσίδα και το λουκέτο που υπήρχε στην κατάληψη με τροχό. Άμεσα επενέβησαν οι άνδρες των ΜΑΤ, των ΙΜΕΤ και των ΕΚΑΜ, οι οποίοι προχώρησαν στις προσαγωγές. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εδώ τα πράγματα είναι ήρεμα. Υπάρχουν περίπου 100 άτομα συγκεντρωμένα, τα οποία είναι αλληλέγγυα στους προσαχθέντες. Mm-hmm. Εδώ μέσω γνωστής ιστοσελίδας του αντιεξουσιαστικού χώρου κάνουν κάλεσμα να έρθουν κι άλλοι εδώ για να συμπαρασταθούν. Αναμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η αστυνομία από το κτίριο. Έχουν βγάλει κάποια κράνη, μερικές σκούτες. Και όλα αυτά βέβαια θα γίνει αργότερα επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία. Αυτή είναι η εικόνα που μπορείτε να δείτε εδώ με τη βοήθεια του Γιάννη του Κούβαρη. Mm-hmm. Είναι όλο το σημείο και άλλα τετράγωνα, δύο τετράγωνα τουλάχιστον παρακάτω, αποκλεισμένα από αστυνομικούς, ενώ πίσω βρίσκονται και οι αλληλέγγυοι στους προσαχθέντες. Μιχάλη, για να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους που ενδεχομένως μας παρακολουθούν τώρα και θέλουν να κινηθούν στην περιοχή, υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα? Να ενημερώσουμε και αυτό, υπάρχει σοβαρό κυκλοφοριακό κομβούζιο εδώ στην Πατησίων, καθώς οι αστυνομικοί λόγω της επιχείρησης λαμβάνουν τα μέτρα, τους έχουν κλείσει στενά. Με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κομφούζιο από την Πατησίων, από την Κορδικτόνος περίπου, πηγαίνοντας προς την Νέα Ιωνία. Μάλιστα, Μιχάλη Τεζάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, στα του φορολογικού θα πάμε. Ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας πει για το ράβε ξύλωνε, το σβήσε γράψε, το οποίο συνεχίζεται, Νίκο. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτή την αλλαγή στη φορολόγηση των σκαφών, που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο θυμό, θα μπορούσα να το πω, την ώρα που στα άλλα δεν έχουμε εκτόσεις. Σχεδιάζει να βάλει κάποιον άλλο φόρο το οικονομικό επιτελείο ή απλά να τον βγάλει αυτό το φόρο, να τον αφαιρέσει? Όχι, η δήλωση χθες του Χρήστου Ταϊκούρα στη Βουλή ήταν ότι θα αντικατασταθεί μετά από συνεννόηση, λέει, που υπήρξε με το Υπουργείο Θαλασσίων Μεταφορών, αλλά και προφανώς σε ένα νομοσχέδιο που έρχεται μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού. Θα υπάρξει ένα νέο τέλος
πλοών. Επί τη ουσία, δηλαδή, θα πληρώνει κάποιο που θα μπαίνει και θα κινείται εντό των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τώρα, μην με ρωτήσει πώ ακριβώ μπορεί να επιβληθεί αυτό ο φόρο. Το θέμα είναι ότι ο φόρο πολυτελεία για τα σκάφη και του 137.000 περίπου παραλήπτε του πλέον βγήκε από το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε χτε το βράδυ. Μαζί βγήκαν και άλλε διατάξει, πρέπει να πούμε. Βγήκαν και διατάξει φοροπαραβάσει, δηλαδή για τι παραβάσει για ελεύθερου επαγγελματίε, ναι, και επιχειρήσει, καθώ φαίνεται ότι ήταν. Όχι, δεν παγώνει. Υπάρχουν προβλεπόμενες ποινές ούτως ή άλλως. Απλώς οι νέες αυστηρότερες ποινές ακόμα δεν θα ισχύσουν, γιατί προφανώς ήταν πρόχειρα φτιαγμένες και θα χρειαστούν επαναδιατύπωση. Κατά τα άλλα, άλλαξε και η διάταξη για τη φορολόγηση των ναυτιλιακών γραφείων κατά την εισαγωγή συναλλάγματος, καθώς εξαιρέθηκαν οι διαχειριστές και εκμεταλλευτές πλοίων. Γενικώς, θα λέγαμε ότι μάλλον πολύ κακό για το τίποτα. Αυτές οι διατάξεις, που προσθέθηκαν στις πράξεις του μαθητικού περιεχομένου την Παρασκευή το βράδυ, επί τη ουσία έχει μείνει μόνο η διάταξη για το αυτοκίνητα, για τα αυτοκίνητα και τα αεροσκάφη. Αυτή η διάταξη για τα αυτοκίνητα που μας είπες, πάνω από τα 1.929 κυβικά, επιπλέον λοιπόν φόρο που θα πληρώσουν όσοι κατέχουν τέτοιου είδους αυτοκίνητα, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αναστάτωση. Γιατί αν το γνώριζαν οι φορολογούμενοι αυτό, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να είχαν καταθέσει τις πινακίδες. Ναι, αν ήξεραν τώρα... θα επιβαρυνθούν και με επιπλέον φόρο, που βγαίνει στην ουσία μετά την ψήφιση, μετά την Παρασκευή. Είναι λίγο πονηρό. Λόγο για πονηριές. Ναι, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι συνδέονται αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτός που έχει πληρώσει τέλος κυκλοφορίας για το 2013 είναι και υπόχρεωση του φόρου. Άρα το γεγονός ότι ανακοινώνεται μετά και κατατίθεται μετά η εκ των υστέρων η συγκεκριμένη ρύθμιση, είναι προφανές ότι θέλει να τους πιάσει. Μάλιστα. Σαν να θέλει να τους τιμωρήσει για κάποιο λόγο. Λες και οι περισσότεροι εξ αυτών οι οποίοι αγόρασαν αυτοκίνητα εκεί στα 2.500 κυβικά. Πήγανε βάσει κινήτρων που είχαν δοθεί από το ελληνικό κράτος την διετία 2008-2009. Τότε είχαν δοθεί ισχυρότερα κίνητρα και θεωρούνταν και ασφαλέστατα αυτά τα αυτοκίνητα. Τώρα, βεβαίως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Προφανώς δεν υπάρχει σταθερότητα την οποία τόσο καιρό συζητάμε. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Να πάμε όμως λίγο στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, τις αυξήσεις στην ΔΕΗ. Θα βρούμε τον Νίκο Υποφάντη για να μας πει τι ακριβώς θα γίνει τελικά και ποιες είναι οι κρυφές αυξήσεις, Νίκο. Και στη συνέχεια ο πρόδρομος στην κόντρα που έχει προκαλέσει το θέμα αυτό μεταξύ κυβέρνησης. Ναι. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι είναι η πρώτη φορά μας και ο πρόδρομος που αντιδρά ακόμα. Δεν είχαμε καμία αντίδραση μέχρι τώρα. Οι μόνοι οι οποίοι είχαν αντιδράσει ήταν οι έμποροι, οι οποίοι έλεγαν ότι εδώ περιμένουμε να ρίξουμε τις τιμές και από την άλλη μας έχετε αύξηση και ανεβάζουν τα προϊόντα. Το δεύτερο το οποίο προκύπτει είναι αυτό το οποίο λέγαμε πολύ καιρό τώρα. Καταργούνται οι κλιμακωτές χρεώσεις, τις οποίες είχαν οι καταναλωτές από τις 0 μέχρι τις 800 κιλοβατόρες το τετράμινο, η κατανάλωση 800 μέχρι 1000, 1001 έως 2000. Καταργούνται αυτές. Θα υπάρχουν 0,800, 800, 1,000, 2,000. Εκεί προκύπτουν κρυφές αυξήσεις για τους καταναλωτές της τάξης του 24%. Είναι πολύ παραπάνω, ήταν 35%, αλλά λόγω της μείωσης των ειδικών χρεώσεων που έχουμε μέσα για τα δίκτυα και τη μεταφορά, αυτές περιορίζονται περίπου στο 24%. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Δηλαδή... Εκεί βρίσκονταν κυρίως νοικοκυριά, ναι, τα οποία το τετράμινο πλήρωναν μόνο για ρεύμα. Περίπου στα 85 ευρώ θα πληρώνουν εφ' εξής. Λίγο παραπάνω από 100, 101, δηλαδή, 102 ευρώ. Νίκο, συγγνώμη. Αν υποθέσουμε ότι μια οικογένεια πληρώνει το δίμηνο για την ΔΕΗ. Τετράμινο. Τετράμινο για τη ΔΕΗ, 100 ευρώ. Υποθετικά, τώρα είναι υποθετικό ποσό. Είπαμε, στο περίπου πόσο θα είναι η αύξηση. Μιλάμε για καταναλώσεις οι οποίες καταργούνται. Η αύξηση είναι στο 24% για την κατηγορία των καταναλωτών που καίνε μέχρι 800 κιλοβατόρες το τετράμινο. Από 85 ευρώ που πλήρωναν μόνο για ρεύμα, θα πληρώνουν λίγο κάτι παραπάνω από 100 ευρώ. Αντίστοιχες αυξήσεις έχουμε και για καταναλωτές που βρίσκονταν στις μεσαίες βαθμίδες, περίπου στα 1.600, στις 1.600 κιλοβατόρες. Mm-hmm. Αυτές είναι οι περιβόητες κρυφές αυξήσεις και δεν είναι η πρώτη δόση. Δεν είναι μάλλον η πρώτη φορά. Θα έχουμε άλλες δύο δόσεις, Μάρτιο, Μάιο και από την 1η Ιουλίου, δυστυχώς για όλους μας, απελευθερώνονται πλήρως τα τιμολόγια. Δηλαδή, η ΔΕΗ ζητούσε αρχικά 25% αυξήσεις μεσοσταθμικές, 25%. Θα πάρει μέσα ένα εξάμεινο για να σωθεί, όπως λέει η επιχείρηση. Άρα, με ένα πρόχειρο υπολογισμό, Νίκο, αφού τελειώσουν όλες αυτές οι αυξήσεις, ποιο θα είναι το σύνολο της αύξησης στους λογαριασμούς του ρεύματος, που είναι βασικό αγαθό επιβίωσης, έτσι. Ακούστε. Χωρίς ρεύμα δεν μπορεί να περάσει η οικογένεια, δεν μπορεί να το κόψει για να κάνει οικονομία. Θα πληρώσουμε όλοι εμείς οι οικιακοί καταναλωτές κάτι λίγο παραπάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη ΔΕΗ, για και για όλα αυτά, βεβαίως, πρόδρομοι Παπαϊδιόπουλε, δεν αντιδρούν μόνο οι καταναλωτές, αντιδρούν και τα κόμματα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση,
Πρόδρομε. Θα μου επιτρέψουν να πω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν συνεπές σε αυτό το διάστημα για τις αυξήσεις. Έβγαζε αρκετές ανακοινώσεις. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι σήμερα έχουμε μία δήλωση από τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως να προσπαθεί και να αλλάξει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ και την ατζέντα από τη βία και την τρομοκρατία των τελευταίων ωρών. Λέει λοιπόν ο κύριος Σκουρλέτης, μιλάει για κρυφές αυξήσεις από τη ΔΕΗ που θα φτάσουν έως και 23% στους λογαριασμούς του ρεύματος. Και υπενθυμίζει, αναρωτιέται μάλλον, αλήθεια θυμάται τη δήλωσή του κυβερνητικός εκπρόσωπος στις 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την οποία ισχυριζόταν ότι δεν θα γίνουν αυξήσεις πριν τον ερχόμενο Ιούνιο και ότι αυτές θα είναι πολύ μικρότερες από αυτές που προεξοφλεί. Λέει ακόμη ο κύριος Σκουρλέτης ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Δεν μας εκπλήσει βέβαια, γιατί είναι γνωστό πλέον πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει υποκαταστήσει τον πολιτικό του ρόλο με ψεύδι επιθέσεις και ανευθυνότητες. Αμέσως απάντησε και ο κύριος Κεδίκογλου, λέγοντας ότι το θράσος του ΣΥΡΙΖΑ και οι προσωπικές στοχοποίησεις των πολιτικών του αντιπάλων έχουν σταματήσει να μας εκπλήσουν. Είναι απορίας άξιων πάντως, γιατί τους είναι τόσο δύσκολο να αποκηρύξουν κάθε μορφή βίας. Πάντως, Νίκο Υποφάντη, το ρεπορτάζ σου το χθεσινό στην ΔΕΗ τα λέει όλα, το τι λέει ο κόσμος. Το τι λέει ο κόσμος βεβαίως το γνωρίζουμε πάρα πολύ. Ότι δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς, το ακούμε καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήδη δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς. Φαντάζομαι με τις νέες αυξήσεις που έρχονται πάντως, επιμένω πρόδρομε και λέω το εξής. Έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να καταλάβουν οι βουλευτές από όλες τις παρατάξεις το τι ακριβώς συμβαίνει με το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Θα έπρεπε αυτή την περίοδο η ΔΕΗ να κάνει μειώσεις. Έχουν πέσει τα εισοδήματα 35%. Έχει πέσει η αγορά πολύ περισσότερο από 50%. Έχει χωρίσει η παραγωγή με ρυθμούς απίστευτους. Υπάρχει συμφωνία όμως στο μνημόνιο. Για αυξήσεις δεν υποστηρίζω τις αυξήσεις. Δεν λέει προχωρήστε αυξήσεις. Το μνημόνιο λέει. Σε τρία στάδια, αν δεν καταλάβεις, μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι την απελευθέρωση της ενέργειας. Ακούστε τι λέει λοιπόν το μνημόνιο. Το μνημόνιο λέει τα κόστη της παραγόμενης ενέργειας να ανταποκρίνονται με τα όσα πληρώνουν οι καταναλωτές. Γιατί έχουμε τόσο αυξημένα κόστη στην παραγόμενη ενέργεια? Διαρωτήθηκε ποτέ κανείς από τους βουλευτές μας να δούνε το τι ακριβώς συμβαίνει στη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας? Νίκο Υποφάντη, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Πρόδρομο Παπαϊλιόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και για το θέμα αυτό να δούμε τι το θέμα της ζωής μας γενικότερα, της καθημερινότητας, αν έβγαλε κάποιες ειδήσεις. Νίκο Φιλιππίδη, η χθεσινή συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών στο κρατικό κανάλι και στην Ελιστάη. Πρώτα απ' όλα έβγαλε μια είδηση η οποία νομίζω ότι αφορά το σύνολο των Ελλήνων πολιτών και θα έλεγα πολύ μεγάλο, εξαιρετικά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Θυμίζουμε ότι στη μοναδική συνέντευξη τύπου που έχει δώσει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών είχαν καλλιεργηθεί ισχυρές, θα λέγαμε, προσδοκίες ότι θα έρθει μια μεγάλη ρύθμιση, μια διεύρυνση μάλλον των δόσεων της υπάρχουσας ρύθμισης που προβλέπεται από τον κώδικα, από το φορολογικό κώδικα. Αυτή η ρύθμιση λοιπόν χτες οριστικά πλέον μπήκε τα φόπλακα από τον Υπουργό των Οικονομικών. Δηλαδή είπε ότι δεν θα υπάρχει ρύθμιση. Οι δόσεις που προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία είναι αρκετές, είπε ο Υπουργός των Οικονομικών. Ναι. Και πολύ απλά όσοι περίμεναν και άφηναν τα ληξιπρόθεσμά τους να αυξάνουν με τις ανάλογες προσαυξήσεις και τους τόκους, θα πρέπει να ξανασκεφτούν και να δούνε πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι ρύθμιση καλύτερη δεν θα έρθει. Κατά τα άλλα, αυτό που είπε είναι ότι το νέο φορολογικό, το φορολογικό δηλαδή το οποίο θα φιλοδοξεί να φέρει μια μεταρρύθμιση μαζί με τους φόρους στην περιουσία, οι οποίοι θα ενοποιηθούν σε έναν, θα έρθει στις αρχές του καλοκαιριού, τέλος της άνοιξης. Αυτό είπε ο Υπουργός των Οικονομικών, ο οποίος φάνηκε θετικό σε ένα νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους, προσδιορίσε την επιστροφή στην ανάπτυξη στα μέσα του 2013, αναφέροντας ότι όλο το 2014 θα κινείται σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης η ελληνική οικονομία. Μακάρι να τα δούμε και στην πράξη αυτά. Τώρα, Νίκο, η δόση έχει πάρει το πράσινο φως και το δρόμο σιγά-σιγά προς τη χώρα μας, αφού συνεδριάστηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Εδώ μιλάμε τώρα. Η χτες συνεδρίαση, η ομάδα εργασίας προετοιμάζει το Eurogroup για να κάνει την εισήγησή του στο Eurogroup που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα. Η εισήγηση, σύμφωνα με τον Υπουργό των Οικονομικών, είναι θετική. Μιλάμε δηλαδή για τα 9,2 δις που είναι το ευρωπαϊκό σκέλος. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε για το σύνολο του προγράμματος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακόμα δεν έχει πάρει απόφαση επίσημη. Αύριο συνεδριάζει λόγω και των αργιών των Χριστουγέννων. Αύριο συνεδριάζει για πρώτη φορά το Διοικητικό του Συμβούλιο με βασικό θέμα την Ελλάδα για να εγκρίνει και τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα με τα 3,3 δις, το οποίο θα είναι αυτή τη φορά η συνεισφορά του. Και περιμένουμε λοιπόν να δούμε ακριβώς την απόφαση αυτή. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με το αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί τελικά με την εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης μετοκίνησης. Από ό,τι φαίνεται, έχει γυρίσει μπούμεραγκ, Νίκο.
Ναι, μιλάμε για τους δύο τελταστοιχεία, είναι για τους αφορούν τους δύο τελευταίους μήνες του 2012. Εκεί παρατηρείται το φαινόμενο, τη στιγμή που έχουν εξαπλασιαστεί οι φόροι, να υπάρχει μια μικρή αύξηση μόνο των εσόδων από το πετρέλαιο θέρμανσης, κατά 36 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η προσδοκία ήταν να αυξηθούν κατά 1 δισεκατομμύριο. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι σε επίπεδο έτους, δεδομένων των πολύ μεγάλων παραγγελιών που είχαν γίνει στο πρώτο τρίμηνο του έτους, του 2012, θα κλείσει σχετικά εντός στόχων. Το πρόβλημα το μεγάλο θα εμφανιστεί στα έσοδα, το πιθανότερο, επαναλαμβάνω, μέσα στο 2013, εκεί όπου θα φανεί πλέον η αρνητική επίπτωση που θα έχει στα δημόσια έσοδα το ιδιαίτερα ακριβό πετρέλαιο και οι συνακόλουθες μικρές παραγγελίες. Γιατί που φαίνεται τελικά ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν απέδωσε. Νίκο, μείνε μαζί μας για να βρούμε τον Γιώργο Τσελίκα, για να δούμε όλη την αναστάτωση που δημιουργείται από την αντίδραση των δημάρχων στη συγχώνευση των Δήμων. Γιώργο Τσελίκα, το πρωί βρέθηκες, έκανες ρεπορτάζ, βρέθηκες μεταξύ άλλων και στο ΕΓΑΛΕΟ. Τι ακριβώς συνέβη? Καλησπέρα, Εύα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας λοιπόν πραγματοποίησαν το πρωί οι κάτοικοι και η δημοτική αρχή. Γιατί? Για να μην γίνει μεταφορά της εφορίας ΕΓΑΛΕΟ στο Χαϊδάρι. Τι συμβαίνει αυτό? Με ποιο επιχείρημα, τι λένε, Γιώργο? Γιατί το ΕΓΑΛΕΟ αφενός έχει περισσότερες τράπεζες, έχει καλύτερη πρόσβαση λόγω του μετρό. Και ενώ τους είχαν πει την Παρασκευή που μας πέρασε ότι η ΔΟΗ θα μεταφερθεί του Χαϊδαρίου, θα μεταφερθεί στο ΕΓΑΛΕΟ, στο παραπέντε όπως λέει ο Δήμαρχος, αλλάξαν όλα και είπαν ότι η ΔΟΗ ΕΓΑΛΕΟ πια θα μεταφερθεί. Γι' αυτό λοιπόν ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι και η δημοτική αρχή και μάλιστα κλείσαν και το δρόμο μπροστά, γιατί το πρωί επιχείρησαν να μετακομίσουν τα αρχεία τους και το ηλεκτρονικό υπολογιστή να τα πάνε στη ΔΟΗ Χαϊδαρίου, όμως μπλόκαραν τους δρόμους και μέχρι αυτή τη στιγμή λοιπόν παραμένει πολιορκημένος ο δρόμος για να μην γίνει μεταφορά του ΕΓΑΛΕΟ. Πιστεύω θα έχουμε και αύριο κινητοποιήσεις στο θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα έχουμε και εξελίξεις και σε άλλες ΔΟΗ. Βέβαια, δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι και στην Κάριστο, είναι και στην Άουσα, είναι και, σε άλλες περιοχές. Βέβαια, στην περιφέρεια. Ξέρεις το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, Εύα, ότι τα αρχεία είναι για 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρόβλημα θα υπάρξει στους δημότες. Θα υπάρξει ένα λαλούμ στη συγχώνευση. Δηλαδή, θα ταλαιπωρηθούν όποια δεν μεταφερθεί σε άλλη ΔΟΗ, θα υπάρξει οξύ πρόβλημα. Θα δούμε στην πορεία βέβαια τι εξελίξει. Θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Γιώργο Τσελίκα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσουμε τώρα εικόνα Νίκο Φιλιππίδη από την Άουσα, όπου και εκεί είχαμε αντίστοιχα επεισόδια. Το Υπουργείο τώρα τι λέει για όλες αυτές τις αντιδράσεις? Θα προχωρήσει κανονικά. Οι 290 θα γίνουν 120 και μάλιστα πρέπει να σου πω το αρχικό σχέδιο ήταν για 90 και αναθεωρήθηκε. Παρά τις αντιδράσεις, θεωρούν ότι θα επιτευχθεί ο στόχος που είναι η μείωση επί της ουσίας του λειτουργικού κόστους των εφορεών και μάλιστα επιλέγονται ο κανόνας. Δεν ξέρω τι ισχύει για την περίπτωση της ΔΟΗ ΕΓΑΛΕΟ, αλλά ο κανόνας είναι ότι όπου υπάρχει στην περιοχή ιδιόκτο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών, μετακομίζουμε εκεί και αφήνουμε πάντα αυτό το οποίο πληρώνουμε ενίκιο. Από εκεί και πέρα, στην πράξη, αν θες την άποψή μου, δεν παρατηρείται κάποια κάποια διευκόλυνση ή καλύτερη μεταχείριση στους πολίτες. Επί της ουσίας θα λειτουργούν 2 ή 3, μία εξαρτάται πόσες εφορίες ενοποιούνται σε μία. Θα λειτουργούν 2 ή 3 γκισέ για κάθε τομέα. Θες να πεις ότι μετά τη συγχώνευση θα έπρεπε τουλάχιστον να αυξήσουν και τα ταμεία να εξυπηρετεί το διπλάσιος κόσμος? Όχι. Η κάθε εφορία μεταφέρεται και διατηρεί το δικό της ταμείο. Η κάθε εφορία διατηρεί το δικό της γκισέ για την εξυπηρέτηση των συνεργαζομένων. Με αποτέλεσμα πρόκειται επί της ουσίας για μια καθαρά και μόνο χωρική επί της ουσίας. Χωροταξική, πολύ σωστά. Μάλιστα. Χωροταξική διευθέτηση παρά για μια επί της ουσίας ενοποίηση η οποία παραπέμπεται για το μέλλον. Τι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο στα νησιά, πρέπει να σου πω. Εκεί που κλείνουν και για να πας από το ένα πρέπει νησί στο άλλο, ενδεχομένως τώρα το χειμώνα να είναι και υπόθεση που μπορεί να σου πάρει και 1 και 2 μέρες. Φαντάζομαι ότι εκεί τουλάχιστον θα έχουν μια ελαστικότητα και μια διαφορετική μεταχείριση στους ανθρώπους. Λοιπόν, Νίκο Φιλιππίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Γιάννη Τζούνο για να δούμε για την σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Μαξίμου σήμερα στις 6. Γιάννη, καλώς απόγευμα. Λοιπόν, καταρχήν πριν σου πω για την σύσκεψη στις 6, Εύα, να σου πω για τη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από μία περίπου ώρα του κυρίου Σαμαρά με τους γραμματείς υπουργούς και υφυπουργούς των παραγωγικών υπουργείων. Ήταν μία σύσκεψη που κύριο θέμα είχε την ανεργία και την καταπολέμησή της. Χαρακτηριστική δήλωση του κυρίου Βρούτση ότι ξεκινά, ο πρωθυπουργός σήμανε ένα συναγερμό και ξεκινά ο πόλεμος κατά της ανεργίας με κέντρο το ίδιο το γραφείο του πρωθυπουργού. Υπάρχει και μία αναφορά του ίδιου του κυρίου Σαμαρά αναφορικά με το θέμα της ανεργίας.
λέει χαρακτηριστικά ότι βασικό μέλημά μου είναι αυτή τη χρονιά πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά που δυσκολεύονται να βρουν δουλειά και σκέπτονται να μεταναστεύσουν, είπε ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη σύσκεψη με τους γραμματείς, υπουργούς και υφυπουργούς των παραγωγικών υπουργείων. Πάμε λοιπόν τώρα στη σύσκεψη που θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Οπωσδήποτε δύο είναι τα πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τα αλλεπάλληλα φαινόμενα βίας και περιστατικά βίας τα οποία παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από την κυβέρνηση θέλουν να δείξουν την πρόθεσή τους ότι θα αναλυθούν πρωτοβουλίες ώστε αυτά να σταματήσουν και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη τόσο του κυρίου Βενιζέλου όσο και του κυρίου Κουβέλη. Το δεύτερο θα είναι, οπωσδήποτε θα συζητηθεί και το θέμα της λίστας Lagarde. Μάλιστα εδώ πρέπει να σου πω ένα παρασκήνιο. Και για τις κάλπες που ενδεχομένως τελικά θα στηθούν, Γιάννη. Ναι, οπωσδήποτε θα στηθούν οι κάλπες. Το θέμα είναι πόσες κάλπες θα στηθούν. Πόσες ακριβώς. Τρεις ή τέσσερις. Από την κυβέρνηση θα επιθυμούσαν, όσο και από το Πασόκ, να είναι τρεις οι κάλπες. Δηλαδή, μία κάλπη για κάθε μία πρόταση από την πλευρά κάθε κόμματος. Ωστόσο, θα δούμε, ενδέχεται να είναι και τέσσερις. Αυτή είναι η δεύτερη άποψη, η οποία λέει ότι θα είναι μία κάλπη για κάθε ένα πρόσωπο. Και αυτό θα συζητηθεί στην σύσκεψη το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και οπωσδήποτε θα τεθεί και ένα θέμα ενδεχομένως για την αναθεώρηση του συντάγματος. Εκεί έχουμε την αλλαγή ουσιαστικά στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα συζητήσουν το απόγευμα οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Και οπωσδήποτε να μην ξεχάσουμε το θέμα της οικονομίας. Μπροστά μας έχουμε το Eurogroup 21 του Ιανουαρίου. Να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα, όπως λένε από την κυβέρνηση, για να μην φτάσουμε την τελευταία στιγμή και υπάρχει κάποιο απρόοπτο ή κάποιο έκτακτο γεγονός που θα θέσει σε κίνδυνο τη δόση. Γιάννη Τζούνο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς για το θέμα της ανεργίας θα συζητήσουμε λίγο μετά τις 4. Και κοντά μας, μέσω Skype από το Λονδίνο, θα είναι μια καθηγήτρια που έχει ασχοληθεί από τη Νέα Υόρκη, η οποία έχει ασχοληθεί και έχει κάνει έρευνα για το αν μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε μια περίοδο, σε μια οικονομία που διαπιστώνεται παρατεταμένη ύφεση. Αυτό θα το συζητήσουμε καθώς και με ανθρώπους ειδικούς στη συνέχεια της εκπομπής. Να πάμε τώρα στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, να βρούμε εκεί τον Κώστα Σημεωνίδη. Κώστα, καλώς απόγευμα, καθώς ολοκληρώνεται το ταξίδι του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ στο Βερολίνο. Τι βγαίνει λοιπόν συνολικά από το ταξίδι αυτό? Καλό μεσημέρι, Εύα. Ολοκληρώνεται λοιπόν σήμερα η τετραήμερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Βερολίνο. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται μάλιστα η τελευταία επίσημη επαφή που έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη γερμανική πρωτεύουσα με τον γερμανό υφυπουργό εργασίας και ειδικό εντεταλμένο της κυρίας Μέρκελ για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, τον κύριο Φούχτελ. Αποκορύφωμα της σειράς επαφών που είχε από το Σάββατο ο κύριος Τσίπρας στο Βερολίνο ήταν βέβαια η χθεσινή του συνάντηση με τον κύριο Σόιμπλε. Μια συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα, όπως είπαν και οι δύο πλευρές, και όπου οι δύο πολιτικοί, Εύα, συμφώνησαν ότι διαφωνούν, όπως άλλωστε αναμέναμε. Ο κύριος Σόιμπλε κάλεσε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα και όλη την πολιτική τάξη στην Ελλάδα να στηρίξει την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, το οποίο, όπως τονίζει η γερμανική πλευρά, είναι δεσμευτικό για όλα τα κόμματα και προς το οποίο δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του είπε απερίφραστα στον κύριο Σόιμπλε ότι η μνημονιακή πολιτική, η πολιτική της λιτότητας, έχει αποτύχει. Το ίδιο θα πρέπει να σου πω, επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι στο Βερολίνο, κάνοντας τον δικό του απολογισμό, αν θέλεις. Η Ελλάδα, είπε εκεί, βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ανθρωπιστικής καταστροφής. Ήρθε ο καιρός να υποθεί όλη η αλήθεια στο γερμανικό λαό. Το πρόγραμμα λιτότητας που υπαγορεύτηκε από την Ευρώπη έχει αποτύχει και οδηγεί σε αδιέξοδο. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο, είπε ο κύριος Τσίπρας, τονίζοντας ότι ελοχεύει ο κίνδυνος εξαθλίωσης των Ελλήνων, αλλά και ο κίνδυνος διάσπασης της ελληνικής κοινωνίας. Κάλεσε μάλιστα τη γερμανική κυβέρνηση και τους διεθνείς πιστωτές να αλλάξουν αμέσως ρότα και να δώσουν μια προοπτική στην Ελλάδα. Και επανέλαβε, Εύα, και κλείνω με αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή των βαρών, μια δικαιότερη αναδιανομή του πλούτου και κυρίως φορολογική δικαιοσύνη και πάταξη της φοροδιαφυγής. Κώστα Σημεωνίδη, να σε ευχαριστήσουμε και θα πάμε τώρα στο Δημήτρη Καραστεφανή για να δούμε τι νεότερο δείχνουν οι έρευνες. Δημήτρη, σχετικά με την επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, τι καινούργια στοιχεία έχουμε? Λοιπόν, εκτός από αυτό που γνωρίζουμε, Εύα, για τα όπλα τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε τρομοκρατική επίθεση, γίνεται αγώνας δρόμου για τους αστυνομικούς, τις τρομοκρατικές και τους αξιωματικούς, προκειμένου να εντοπίσουν κάποια σημεία από τα βίντεο που υπάρχουν στη διάθεσή τους, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά βίντεο από το σημείο, προκειμένου να καταλήξουν αν τελικά ήταν τρεις οι δράστες δεδομένου, αλλά τώρα υπήρχε πληροφόρηση ότι ήταν μία γυναίκα.
Και αυτό βγαίνει σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες από την οδό Φλέμινγκ. Δηλαδή, είδαν μια γυναίκα να βγαίνει από το τιμόνι του οδηγού. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πίσω ήταν αυτός ο οποίος έριξε τον πιτόνι με τη βενζίνη και μάλιστα είχαν αφήσει και ανοιχτές τις πόρτες προκειμένου να εξαπλωθεί πολύ πιο γρήγορα η φωτιά στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Θα δούμε τώρα, αν και οι περισσότεροι ήταν και οι τρεις δράστες ήταν μεταφιεσμένοι, θα δούμε τώρα αν όντως ήταν γυναίκα ή όχι, αν έχει άρωμα γυναίκας ή όχι. Τώρα, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι αστυνομικοί ψάχνουν μαρτυρίες από άτομα τα οποία βρίσκονταν κοντά στο σημείο και μια γυναίκα, από ό,τι φαίνεται, είπε στους αστυνομικούς ότι υπήρχε ένας πυροσωλήνας, ένας εκτοξευτής ρουκετών. Και αυτό δεν φαίνεται να βγαίνει από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς αυτό που φαίνεται ότι κρατάει ο ένας από τους δύο δράστες είναι το Καλάσνικοφ και τίποτε άλλο. Και σας λέω και πάλι, υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες και πάνω στη σύγχυση πολλά μπορούν να ακουστούν και να υποθούν. Το δεδομένο είναι ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε ανάληψη ευθύνης των τρομοκρατών για το χτύπημα στην Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και φοβούνται όμως οι αστυνομικοί. Εκεί θα κατελήγω. Τι φοβούνται οι αστυνομικοί? Ότι θα ανοίξει ένας νέος κύκλος χτυπημάτων αν δεν βγει πάρα πολύ γρήγορα η ανάληψη ευθύνης. Όπως είχαμε ανάληψη ευθύνης βέβαια και για το σπίτι, για την επίθεση στο σπίτι του αδερφού του κυρίου Κεδίκογλου. Μιλάμε όμως για μια ανυπόγραφη ανάληψη ευθύνης, όπου οι δράστες εξηγούν πώς ακριβώς έφτασαν στο σημείο, πώς έσπασαν τις πόρτες, πώς μπήκαν στο εσωτερικό της πολυκατοικίας στο λόφο του Στρέφη. Είδαν, συνάντησαν μια θωρακισμένη πόρτα μπροστά τους και αυτό τους έκανε να μην μπορούν να μπουν μέσα, γιατί όπως εξηγούν στο κείμενο, στο ανυπόγραφο, όπως σας είπα, κείμενο ανάληψης ευθύνης, δεν ήθελαν να χάσουν πολύ χρόνο, ήθελαν να μπουν στο γραφείο που χρησιμοποιεί ο κύριος Κεδίκογλου, αλλά η θωρακισμένη πόρτα δεν το επέτρεψε. Δεν ήθελαν να δημιουργήσουν πανικό, δεν ήθελαν να δημιουργήσουν τραυματίες, ενώ εξηγούν τους λόγους που μπήκαν σε αυτήν την πολυκατοικία που ανήκει στην οικογένεια Κεδίκογλου και προέβησαν σε αυτήν την πράξη. Πάντως από την αστυνομία λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν ή ο συντάκτης του κειμένου, αυτού του ανυπόγραφου κειμένου, γνώριζει πάρα πολλά. Γνώριζε και γνωρίζει πάρα πολλά. Δημήτρη Καραστεφανή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στον Νίκο Υποφάντη για να δούμε τώρα τι γίνεται. Τα γυρίζουν στο θέμα του πετρελαίου. Τι ακριβώς γυρίζουν και ποιοι? Τι προτείνουν τώρα εκ νέου? Είναι ένα άλλο χτύπημα αυτό τώρα που θα πούμε για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο το οποίο, σύμφωνα σήμερα με τους πρώτους υπολογισμούς που δημοσιοποιούνται από την Καθημερινή, ενώ το Υπουργείο υπολόγιζε να έχει έσοδα περίπου στο 1 δις, έχουν μπει στα κρατικά ταμεία από τους φόρους μόλις 39 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το μέτρο έχει αποτύχει. Παταγωδός, θα έλεγε κανείς. Είναι η τεράστια διαφορά. Οι συντηρητικοί υπολογισμοί που έχουν γίνει μιλούν ότι το ελληνικό δημόσιο θα χάσει περίπου από την εξομοίωση των δύο φόρων τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η εξομοίωση έγινε για ένα και μόνο σκοπό. 400 με 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που πηγαίνανε στις τσέπες επιτηδίων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το λαθρεμπορικό καύσιμο προκειμένου να θησαυρίζουν οι ίδιοι και ένα περιβάλλον που είχαν γύρω από αυτούς. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν πλέον λαθρεμπόριο. Είναι αδύνατο να κάνουν στεριανό λαθρεμπόριο. Αν καταφέρουν να βγάλουν ποσότητες από το ναυτιλιακό φορολόγητο και να το μετατρέψουν σε κίνηση ή θέρμανση, δηλαδή στον κοινό τύπο πετρελαίου. Αυτό το οποίο ζητεί ο Σύνδεσμος Εταιρεών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, που ήταν από τους πρώτους που έλεγε προχωρήσει στην εξομοίωση των δύο φόρων, να παταχθεί το λαθρεμπόριο επιτέλους, είναι να αλλάξουν τα κριτήρια για την επιστροφή της επιδότησης προς όλους μα όλους τους πολίτες. Ήταν κάτι το οποίο το είχαν ζητήσει από την αρχή, αλλά δεν εισακούστησαν, γιατί έλεγαν μια επιδότηση θέρμανσης προς όλα τα νοικοκυριά. Επίσης, αυτό το οποίο ζητεί είναι άμεσα η ελληνική κυβέρνηση να πάει στα ευρωπαϊκά όργανα και να ζητήσει την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στον ένα τύπο πετρελαίου που κυκλοφορεί στην αγορά. Από τα 330 ευρώ τα 1000 λίτρα, να πάει αυτός περίπου στα 20 ευρώ. Ώστε να μπορέσει πάλι το καύσιμο να γίνει λειτουργικό για όλους όσους το χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα, για τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες που ήταν αναγκασμένες να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για να αντισταθούν. Αυτή τη στιγμή όμως, αν πειράξουν κάτι, οι λαθρέοι μπορεί και να φυλακτούν. Μπορεί να κάνουν πολύ καλύτερες πωλήσεις, λοιπόν, αγορές και να πουλήσουν σε ακριβότερες τιμές. Για το θέμα αυτό, Νίκο Υποφάντη, το βράδυ σήμερα στους νέους φακέλους τηλεόρασης του Sky, αλλά και για το πώς κλέβουν στα πρατήρια, αναλυτική έρευνα του Τάσου Τέλουγλου. Τώρα, να καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Μαγλουσίδη, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Καλό σας απόγευμα, κύριε Μαγλουσίδη. Καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, καταρχήν ένα σχόλιο πριν πάμε στη δική σας την περίπτωση και στην πραγματική τρέλα, την παράνοια του κράτους μερικές φορές με τη γραφειοκρατία και όλα τα άλλα τα δεινά. Θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτή την εξίσωση φόρου, που την ανάκληση μάλλον που ζητούν τώρα από το ΣΕΠΕ.
που προτείνουν μάλλον. Και αυτό είναι μια παράνοια. Και αυτό είναι μια παράνοια. Η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Το λέγαμε, το φωνάζαμε 2 χρόνια τώρα. Μια φορά το πήραν το μέτρο πίσω, τώρα το περπατήσανε. Και βγαίνουν τώρα και λένε ότι δεν εισπράξαμε. Αν εισπράξανε, αυτά που εισπράξανε ήταν από την αύξηση. Δεν έκαναν τίποτε άλλο. Τι μείωση έχετε δει εσείς στις παραγγελίες, κύριε Μαγλουσίδη, σε σχέση με πέρσι, που ήμασταν πάλι σε κρίση, 90%. 90%. Ξέρετε, κύριε Μαγλουσίδη, γιατί εφαρμόστηκε εξομοίωση? Γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας, πάρα πολλοί συνάδελφοί σας, συμμετέχουν σε αυτό που λέμε κύκλωμα της διανομής λαθρεμπορικού καυσίμου στον κόσμο. Και αυτοί οι επιτίδιοι, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια τους ξέρετε και τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κατάφεραν να πούν όχι στην εγκατάσταση του συστήματος ροών και κροών στα πρατήρια, στις δεξαμενές και οπουδήποτε αλλού. Και έτσι έρχεται αυτή τη στιγμή η πολιτεία για να πει ότι τα 400 με 600 εκατομμύρια που βγάζετε στις τσέπες σας εσείς από τη διαφορά των 2 φόρων, θα πάμε σε εξομοίωση να μην τα βγάζετε. Γι' αυτό παγώνει ο κόσμος. Κύριε Μαγλουσίδη. Εμείς δεν βάζουμε τίποτε στην τσέπη μας. Τα δικά μας τα πρατήρια κλείνουν. Εγώ ήθελα να σας πω ότι εφόσον έχετε κάνει και ρεπορτάζ, ναι, έχετε κάνει και τα πάντα, έχετε παρακολουθήσει και τα βιτία που ενώ πηγαίνουν για το λιμάνι, για καράβια, λοξοδρομούν, ναι, αφού τα βλέπετε, γιατί δεν τα βγάζετε στον αέρα ποιοι είναι? Κανένα πρατηριούχο στον Εύρο, στη Δράμα. Συγγνώμη, άλλο πράγμα σας ρώτησα. Παρακαλώ. Είστε υπέρ ή κατά της εγκατάστασης του συστήματος που θα ελέγχει τις δεξαμενές σας, το σύστημα εισρών και κρόων? Υπέρ. Αυτό σας... υπέρ. Υπέρ. Γιατί μέχρι άρα, τώρα, γιατί μέχρι τώρα οι ενώσεις σας λέγανε όχι, από το 2002 καμία ένωση νόμος δεν λέει όχι. Τι λέτε τώρα? Να σας φέρω εγώ τα δελτία τύπου που είχαμε την προηγούμενη χρονιά, που για τη μικρή διαφορά που ενδεχομένως να έχει από τη θερμοκρασία λέγατε ότι το σύστημα είναι άκυρο να μην τοποθετηθεί, που είχατε βάλει 15.000 φορές θέμα στα αρμόδια Υπουργεία της Πολιτείας και λέγατε ότι εμείς δεν έχουμε να πληρώσουμε 8, 7 ή 6 χιλιάρικα που έχει πάρει τώρα το σύστημα. Να τα θυμίσουμε αυτά. 6.000 έχει το σύστημα. Βεβαίως, μπορεί σήμερα να έχει 6.000 το σύστημα. Σήμερα το πρωί μας το ναι, γιατί μιλάτε? Γιατί μιλάτε για μια Αγγλία? Σας άκουσα το πρωί. Ναι. Σας άκουσα πολύ καθαρά και εκείνο που έχω να σας πω είναι ένα. Καταρχήν, παίζετε μεγάλο παιχνίδι. Είπαμε εμείς να μπουν τα συστήματα ιδρωών νεκρών από το μητρικό, από τα δηληστήρια μέχρι και τα αυτό πρατήρια. Αυτό τώρα, κύριε Μαγλουσίδη, και Νίκο Υποφάντη. Ναι, κύριε Μαγλουσίδη, απαντήστε σε αυτό, γιατί υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, Νίκο. Γιατί αυτό το θέμα με το σύστημα ιδρωών νεκρών το συζητάμε πολύ καιρό. Υπάρχει και το άλλο θέμα που αφορά στην κοινωνία και στα σχολεία που κινδυνεύουν να μείνουν και χωρίς πετρέλαιο. Γι' αυτό, για να οργανωθούμε μια απάντηση για το θέμα αυτό, κύριε Μαγλουσίδη, για να δούμε τι γίνεται και με τα σχολεία και τη θέρμανσή τους. Από την εποχή που ήμουνα που είμαι στην Ομοσπονδία, ναι, εδώ και 5 χρόνια θα, ναι, πω, έχουμε κάνει συναντήσεις με όλους τους υπουργούς και όλοι μας λέγανε να βρούμε ένα σύστημα και είναι βούληση του κάθε πρωθυπουργού, ναι, θα γίνει, δεν θα γίνει. Και κανένας δεν έπαιρνε το πακέτο. Ο σημερινός κύριος Χατζηδάκης, που ήταν παλιότερα πάλι στο ανάπτυξη, ναι, από τότε ξεκίνησε όλη η ιστορία. Και μάλιστα, από τότε θα γίνει, δεν θα γίνει, θα γίνει. Κύριε Μαγλουσίδη, ο κόσμος, ξέρετε, έχει κουραστεί πάρα πολύ. Θέλει να ακούει στην πράξη τι θα γίνει. Θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει τώρα, τι παράδοξο συμβαίνει την ώρα που το κράτος σας χρωστάει και σας ζητάει και από πάνω προκειμένου να βάλετε πετρέλαιο στα σχολεία. Τι ακριβώς γίνεται, μπορείτε να μας εξηγήσετε? Και κινδυνεύουν να μείνουν τα σχολεία χωρίς πετρέλαιο? Κυρία Αντωνοπούλου, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κινδυνεύουν τα σχολεία να μείνουν από πετρέλαιο, γιατί η γραφειοκρατία που υπάρχει στην Ελλάδα λέει για να πάμε εμείς πετρέλαιο πρέπει να πάμε σε διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός γίνεται άγωνος, κανένας δεν πάει, ναι, και έρχονται και μας κάνουν ανάθεση των παραγγελιών και ζητάει ο Επίτροπος ή η Επίτροπος, δεν είναι, ξέρω ποια είναι, ναι, ζητάει εγγυητική, ναι, εγγυητική 13, 14, 20 χιλιάδες. Πόσα σας χρωστάει εσάς σήμερα? Σήμερα πόσα σας χρωστάει από πέρυσι το κράτος εξαιτίας το πετρέλαιο που βάζετε στα σχολεία? Όχι, εγώ είμαι καθαρισμένος με το δεν πετρέλαιο. Δεν σας χρωστάει. Σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις που χρωστάει, ας πούμε, 7.000, ναι, και του ζητάει εγγυητική 13. 13, μπράβο.
Νίκο Υποφάτη, δεν είναι παράλογο το αυτό. Εγώ δεν τη γνωρίζω, να πω την αλήθεια, αυτή τη διαδικασία. Είναι. Δεν τη γνωρίζω. Εδώ υπάρχει, πρώτη φορά το ακούω. Εδώ υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων και μικρών της αγοράς για τον εφοδιασμό του σχολείων. Γιατί είναι μόνιμες δουλειές για κάποιες μήνες το χειμώνα. Ο κ. Μαγκλουσίδης δεν μας απάντησε ούτε για το σύστημα Ισρών και Κρόνα θα πρέπει να τοποθετηθεί από όλους βενζινοπόλες. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, δεν μας απάντησε τι γίνεται με τα στοιχεία τα οποία μας έχει δώσει ο Σύνδεσμος Εταιρεών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, ότι μία στις τρεις αντλίες κλέβουν τους καταναλωτές. Και αν θα πρέπει τα πρατήρια τα οποία πιάνονται να κλείνουν. Κύριε Μαγκλουσίδη, παρακαλώ πολύ μια πολύ σύντομη απάντηση, γιατί έχουμε βγει εκτός χρόνου. Μπράβο. Εγώ, εκείνο που έχω να πω, κύριε Υποφάντη, δεν είναι κανένας πρατηριούχος δεν θέλει να μπει. Θέλουμε, εγώ προσωπικά, σαν αντιπρόεδρος, θέλω να μπει το σύστημα Ισρών Νεκρών. Το έχετε στο μαγαζί σας? Όχι, δεν το έχω. Γιατί δεν το έχετε, κύριε Μαγκλουσίδη? Να το εξηγήσουμε, γιατί πιάσετε μόνο την άκρη αυτή που σας υφέρει. Δεν πιάνετε όλη την άκρη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Απαντήστε σε αυτό που ρωτάει ο Νίκος Υποφάτης, γιατί δεν το έχετε. Γιατί εκείνο που έχω εγώ στο πρατήριο το δικό μου δεν είναι δικό μου. Μάλιστα. Και έρχεται ο ιδιοκτήτης και μου λέει, σε 5 χρόνια να φύγεις. Θα κάνω 20.000 έξοδα για να φύγω. Κύριε Μαγκλουσίδη, κατανοητό, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Νίκο Υποφάντη. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό θα βρούμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, καθώς το θέμα αυτό έχει και άλλες επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις στην υγεία μας και στον αέρα που αναπνέουμε, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, σε όλη την Ελλάδα. Γιώργο, τι καινούργια στοιχεία έχουμε? Έχουμε λοιπόν καινούργια στοιχεία, γιατί και με αυτά και με αυτά το πετρέλαιο θέρμανσης δεν παίρνει τη θέση του και έχουμε λοιπόν τα προβλήματα με την Εθαλομίχλη όλες αυτές τις ημέρες. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Πάτρα, η Λάρισα και άλλες πόλεις είναι μόνιμα πάνω από τα όρια για τα μικροσωματίδια. Είχαμε λοιπόν για την Κυριακή 13 Ιανουαρίου τα αποτελέσματα και από τον επίσημο φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Υλικό βρίσκει 100 μικρογραμμάρια κυβικό μέτρο αέρα, το Μαρούσι 66, ο Πειραιάς 56 με όρο τα 50. Και επίσης ο Βόλος άγγιξε τα 210 μικρογραμμάρια προχθές Κυριακή 13 Ιανουαρίου και στο Βόλο πιάσαμε 810 μικρογραμμάρια τη νύχτα με όριο τα 50. Δηλαδή ο Βόλος... Σχεδόν 20 πάνω. Ο Βόλος αυτή τη στιγμή είχε ρήπανση προχθές Κυριακή περισσότερη από ό,τι είχε και το Πεκίνο πριν από λίγες μέρες και κάναμε ρεπορτάζ. Δηλαδή το Πεκίνο των 20 εκατομμυρίων έχει λιγότερη ρήπανση από το Βόλο της Ελλάδος. Και επίσης και η Θεσσαλονίκη είναι πάνω από τα όρια με 170 μικρογραμμάρια. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι μεγάλες ελληνικές πόλεις είναι συνεχώς πάνω από τα όρια σε ό,τι αφορά την σωματιδιακή ρήπανση, Γιώργο, και τα προβλήματα που έχουμε και από τζάκια αλλά και από βιομηχανίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, όλα αυτά τα θέματα και το πώς διαμορφώνεται η ζωή μας από εδώ και πέρα με βάση τα δεδομένα που έχουμε και σήμερα. Κωνσταντίνε Μπογδάνη, καλό σου απόγευμα. Καλησπέρα σας, κυρία μου, πώς είστε? Προσπαθούμε εδώ, συνεχίζουμε παρέα με τον Δημήτρη Σιόδρα να δούμε ακριβώς ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Και καλωσορίζοντας και τον Γιώργο Κατρούγκαλο, συνταγματολόγο, καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Πολλές ερωτήσεις έχουμε να σας κάνουμε και εσάς, κύριε Κατρούγκαλε. Λοιπόν, ράβε ξύλο να έχουμε με τους φόρους. Συνεχίζεται, παρότι ψηφίστηκε την Παρασκευή. Ναι, και δυστυχώς δεν είναι απλώς ράβε ξύλο. Ναι, είναι τα συνήθη θύματα, μισθωτοί, τα συνήθη υποζύγια και ως τα πυρόβλητα αυτοί που θα πρέπει, από τους οποίους θα πρέπει να τα πάρουμε. Και μάλιστα ακόμα και από κατηγορίες. Αναφέρεστε στο. Αναφέρουμε αφενός στο σκαφί. Αναφέρουμε όμως και σε κάτι άλλο. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι πέρα από αυτή την κορυφή της ελίτ και αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν. Στο δικό μου το επάγγελμα. Του αντιμετωπίζουμε με όμορφο τρόπο. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι. Παγώνουν και οι ποινές. Πάνε για η αυστηροποίηση των Όχι ποινών. Μόνο πάει αυτό. Για μερικούς μήνες αργότερα. Καμιά πρόβλεψη για διασταυρώσεις, καμιά πρόβλεψη για πραγματική εφαρμογή ελέγχων. Και γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο? Οι νέοι κάτω των 30 ετών πληρώνονται με 600-700 ευρώ. Είναι χειρότερα πληρωμένοι από τον ανειδίκευτο εργάτη στο δικό μου τον κλάδο της δικηγορίας. Ναι, και στο δικό μας επίσης. Σύμφωνοι. Και υπάρχουν προφανώς και μερικές εκατοντάδες δικηγόροι, οι οποίοι βγάζουν εκατοντάδες, χιλιάδες, μπορεί και εκατομμύρια ευρώ. Τα ίδια πράγματα είναι στους δικηγόρους και τους δικηγόρους. Κοιτάξτε όμως, υπάρχουν μέθοδοι. Σας είχα πει και την άλλη φορά ότι το Πανεπιστήμιο του Σικάγου διαπίστωσε, συγκρίνοντας απλώς τα στεγαστικά δάνεια των ελεύθερων επαγγελματιών και το εισόδημα που δηλώνουν, ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα δάνεια που παίρνουν από τις τράπεζες από το εισόδημα που δηλώνουν. Μια απλή διασταύρωση λοιπόν των τραπεζικών λογαριασμών και των δανείων θα αποκάλυπτε ποιοι φοροδιαφεύγουν και ποιοι όχι. Αλλά επειδή δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα έχει συνηθίσει να προστατεύει τις πελατείες του και αυτή η ανώτερη φλούδα των ελεύθερων επαγγελματιών είναι παλιοί πελάτες του συστήματος, δεν γίνεται τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Δημήτρη Τσιόδρα, όλα θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα ήθελα όμως ένα σύντομο σχόλιο. Όχι ότι έχουμε τίποτα με αυτούς που έχουν καταφέρει να αγοράσουν ένα φουσκωτό, ένα σκάφος, αλλά δεν είναι αδικία την ώρα που όλοι οι άλλοι πληρώνουν να έχουμε αυτή την αφαίρεση. Δεν ακούγεται άδικο, δεν είναι.
Σαφέστατα είναι, συμφωνώ απολύτως με το φίλο μου τον Γιώργο τον Κατρούγκα. Λέω φίλο γιατί γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά χρόνια. Είναι έτσι, όντως. Το φορολογικό νομοσχέδιο ως βασικό στόχο έχει το εξής: να εισπράξει 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η ιστορία. Και ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνει είναι να πληρώσουν αυτοί που μπορούν σήμερα να πληρώσουν. Για να γίνουν αυτά που λέει ο Γιώργος, που είναι απολύτως σωστά, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός για να τα κάνει. Κάποιος που να κάνει τις διασταυρώσεις. Κάποιος που να βάλει τα χρήματα στο ταμείο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για να δούμε λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα για να έχουμε και όλο το χρόνο στη διάθεσή μας, καθώς και όλες τις εξελίξεις και την ανατροπή στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Τα 3 λεπτά μετά τις 3 λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια για όλα τα θέματα της επικαιρότητας που συζητούμε. Μαζί με τον Γιώργο Κατρούγκαλο, συνταγματολόγο, καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και τον Δημήτρη Τσιόδρα. Λοιπόν, Δημήτρη, θα δούμε σε λίγο όλες τις εξελίξεις στο θέμα της λίστας Λαγκάρτ και θα μας πεις και όλα τα νεότερα και τι αναμένεται από εδώ και πέρα. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου σχετικά με την ανακατάληψη των κτηρίων από την κυβέρνηση μετά από 25 χρόνια. Γιατί αποφασίζει αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή να το κάνει αυτό, με ποιο κίνητρο? Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση θεωρεί ότι σε μια συγκυρία όπου τα οικονομικά είναι αυτά τα οποία βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, είναι μια καλή ευκαιρία να μεταφέρει σε κάποιο βαθμό την ατζέντα κάπου αλλού, δηλαδή η συζήτηση να ανοίξει σε ευρύτερο πλαίσιο. Και σε αυτό το τομέα πιστεύει ότι το ζήτημα της τάξης, να το πω έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει ένα κομμάτι του εκλογικού ακροατηρίου της κυβέρνησης, αλλά και ευρύτερα. Πιστεύει λοιπόν ότι κερδίζει πολιτικά από αυτό το μέτωπο το οποίο ανοίγει. Δεν υπάρχει ένας προσανατολισμός, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Λέω ότι ανοίγει, ναι, λέω ότι ανοίγει σε αυτήν την συγκυρία. Θα μπορούσε να... και προφανώς ανοίγει και γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή το να βρίσκεται στο προσκήνιο ένα θέμα το οποίο εκτιμά ότι την βολεύει. Χτυπάει τον ΣΥΡΙΖΑ, διεμβολίζει τη Χρυσή Αυγή, αποπροσανατολίζει από το στικάκι της Λαγκάρτ το φορολογικό νομοσχέδιο. Από το στικάκι της Λαγκάρτ δεν αποπροσανατολίζει. Το ερώτημα είναι άλλο για μένα. Πες ότι άνοιγε σε 6 μήνες αυτό το θέμα. Έπρεπε να ανοίξει και με ποιο τρόπο? Αυτό είναι ένα ερώτημα σχετικά με το χρόνο. Εμένα με ενοχλεί περισσότερο η υποκρισία του θέματος. Δίπλα στη Βίλα Αμαλία είναι η παράνομη και ανοχής. Και αν δείτε τους παράπλευρους δρόμους, εξακολουθεί και σήμερα να γίνεται ένα όργιο από τις πωλήσεις των ναρκωτικών. Έχει επιλεχθεί λοιπόν ένας στόχος, ο οποίος έχει ένα συμβολισμό. Υποτίθεται ότι είναι το άντρο της ανομίας η Βίλα Αμαλία. Ενώ αν θέλαμε να απομυθοποιήσουμε λίγο τα πράγματα, θα βλέπαμε ότι τέτοιες καταλήψεις υπάρχουν σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Είναι ο απόϊχος του 68. Θα λέγαμε τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Δεν ενοχλούν κανένα. Ούτε είναι παράγοντας ανατροπής του συστήματος. Αν ρωτήσατε τους γείτονες, είπαν ότι καλά παιδιά είναι. Καμιά φορά ακούγαμε με τις κιθάρες και μας ενοχλούσαν το βράδυ. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ με τον φίλο μου τον Τζόδρα ότι θέλει η κυβέρνηση να δώσει ένα σύνθημα. Νόμος και τάξη. Μάλιστα. Αλλά το δείχνει με ένα υποκριτικό τρόπο. Τι θα κάνουμε? Κοίταξε, το ζήτημα με τις καταλήψεις είναι το εξής. Και όχι με τις καταλήψεις. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες φαινόμενα επιθέσεων κτλ. Πυροβολισμούς κτλ. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ σημαντικό. Είναι αντίπεινα όμως αυτά. Υπάρχει ένα κομμάτι. Αν δεν είχε αποφασίσει η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, με συγχωρείτε. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το θέμα αυτό. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Έτσι, όταν γίνεται. Για μένα το ζήτημα είναι το εξής. Ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες κόσμου, χιλιάδες νέων ανθρώπων που νιώθουν ότι είναι έξω από όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Ότι δεν τους αφορά αυτή η κουβέντα. Μάλιστα. Ότι είναι αλλού και νιώθουν. Αυτό που του αφορά, Δημήτρη, είναι λογικό είναι να βρουν δουλειά, έτσι, οι 1,5 εκατομμύρια άνεργοι. Όχι μόνο. Μιλάει για το χώρο των αντιεξουσιαστικών. Αλλά αυτό ισχύει για τις Μολότοφ, δεν ισχύει για τα Καλάσνικοφ. Είναι άλλο πράγμα. Προφανώς. Να βάλουμε λίγο μια άνω τελεία εδώ και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντώνη Ατζολέτο για να δούμε τι αναμένεται να γίνει, να αποφασιστεί αύριο στην διάσκεψη των Προέδρων. Αντώνη, καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα, Εύα. Πρέπει να σου πω πως και αύριο δεν περιμένουμε κάποια τελική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από το Προεδρείο, η διάσκεψη των Προέδρων ουσιαστικά θα προτείνει τον τρόπο ψηφοφορίας και θα τον μεταφέρει στην Ολομέλεια, προκειμένου να ψηφιστεί ακόμα και με ονομαστική ψηφοφορία. Δηλαδή την Πέμπτη το πρωί αναμένεται την πρόταση την οποία θα καταλήξουν αύριο, να την δούμε να μπαίνει στην Ολομέλεια και η
βουλευτές να ψηφίζουν πριν ξεκινήσει η συζήτηση, για το αν θα έχουμε τρεις ή τέσσερις κάλπες δηλαδή. Τώρα αυτό που ακούγεται εδώ πέρα στη Βουλή για τα δύο σενάρια είναι ασφαλώς για το θέμα με τις τέσσερις κάλπες, ναι, όσα και τα προτινόμενα πρόσωπα, και κάθε ψηφοδέλτιο με ξεχωριστές κατηγορίες και δίπλα στην κάθε κατηγορία το ποιο κόμμα την προτείνει. Και βεβαίως υπάρχει το θέμα με τις τρεις κάλπες, όσες και οι προτάσεις των κομμάτων, όπου εδώ έχουμε, πρέπει να σου πω, αρκετές αντιδράσεις, όπως από το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σαν χρυσή τιμή, αυτό, χρυσή τομή, συγγνώμη, αυτό που ακούγεται σαν πληροφορία, ναι, είναι να υπάρχουν μέσα στις κάλπες συγκεκριμένα πρόσωπα με συγκεκριμένες κατηγορίες, ανά πρόταση, όπως έχει τεθεί η Εύα. Αντώνιο Τολέτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ζητήσω τη δική σας γνώμη, κύριε Κατρούγκαλε. Ποια είναι τα κίνητρα στη μία περίπτωση και ποια στην άλλη, στις τρεις ή τέσσερις κάλπες? Το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα θέλει δύο πράγματα. Πρώτον, να είναι μυστική η ψηφοφορία. Και δεύτερον, να είναι ξεχωριστή για κάθε πρόσωπο και ξεχωριστή για κάθε αδίκημα. Γιατί είμαστε στην προκαταρκτική εξέταση. Ακόμα δεν αποδίδουμε συγκεκριμένη κατηγορία. Mm-hmm. Δεν πρόκειται για ποινική δίωξη που έχουμε κατηγορούμενο. Αυτό θα γίνει σε μια δεύτερη φάση, όταν θα υποβάλει το πόρισμά της η επιτροπή η οποία θα συσταθεί. Σε αυτή τη φάση τι κάνουμε? Ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχουν ενδείξεις. Επομένως, νομίζω η καθαρότερη λύση ήταν αυτή που εφαρμοζόταν και μέχρι τα τώρα, που λέει για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά μία κάλπη. Δίπλα, ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο θα λέει μόνο το όνομα Παπακουσταντίνου, αλλά δίπλα θα έχει και κουτάκια. Παράβαση καθήκοντος, νόδες εγγράφου. Και όποιος βουλευτής θέλει, κατά συνείδηση, γι' αυτό είναι και μυστική ψηφοφορία, κάνει ένα τικ. Η άποψή μου είναι ότι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορούμε να έχουμε δύο προβλήματα. Με την πρόταση που είναι για τρεις κάλπες, θα συγχυστούν οι ευθύνες του ενός με του άλλου. Φανταστείτε, για παράδειγμα, ναι, ότι κάποιος θέλει να παραπέμψει τον κύριο Παπαδήμο, αλλά όχι τον κύριο Παπανδρέου. Πώς θα ψηφίσει την κάλπη των ανεξάρτητων Ελλήνων σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο? Είναι παράλογο. Αφού οι ποινικές ευθύνες πρέπει να είναι εξατομικευμένες. Διαφορετικά, τι κινδυνεύουμε να κάνουμε? Παλιότερα λέγαμε, ναι, ότι δεν πρέπει να ποινικοποιούμε την πολιτική. Με το σύστημα των τριών καλπών θα πολιτικοποιήσουμε τα ποινικά αδικήματα. Θα κάνουμε δηλαδή το εντελώς αντίθετο. Για να το πω επομένως καθαρά, η εύκολη, η απλούστερη, η λύση που ακολουθούσαν μέχρι τα τώρα και γι' αυτό δημιουργεί αμφιβολίες, ναι, στο μέσο άνθρωπο, γιατί πάνε να το αλλάξουν, ήταν μία κάλπη, ένα πρόσωπο και ένα αδίκημα. Τώρα, επειδή ο νομικός κόσμος, κύριε Κατρούγκαλε, έχει διχαστεί και θα ήθελα μετά και το σχόλιο του Δημήτρη Τσιόδρα, τίθεται τελικά ή όχι ζήτημα παραγραφής των αδικημάτων για το οποίο κατηγορείται ο κύριος Παπακοσταντίνου? Η προσωπική μου άποψη... Η μισή συνταγματολόγοι υποστηρίζετε το ένα και η άλλη μισή το άλλο. Άρα, όπως πολύ σωστά το είπατε, είναι ένα ριζόμενο ζήτημα, το οποίο πώς θα λυθεί? Θα λυθεί τελικά με ότι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο. Να πω, για να μας παρακολουθούν οι τηλεθεατές μας, ότι το 2001 ο πολιτικός κόσμος πήγε να φτιάξει λίγο αυτό το άθλιο άρθρο 86. Δεν το έφτιαξε, σαν τα μούτρα του τα αφήσανε. Έκανε μια οριακή βελτίωση όμως, ότι ενώ παλιότερα η ποινική δίωξη ασκείται πάλι από τους βουλευτές, θυμόσαστε, είχαμε κατήγορους βουλευτές, mm-hmm, την κατά του Ανδρέα Παπανδρέου στη δίκη του 89. Τώρα, από τη στιγμή που η Βουλή αποφασίσει την παραπομπή, δεν είναι βουλευτές, αλλά είναι δικαστές οι οποίοι αναλαμβάνουν τη συνέχεια. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν παίζει το ρόλο του ανακριτή και θα παραπέμψει και με βούλευμα όλους τους τυχόν κατηγορούμενους, διερευνώντας και το αν υπήρχε ή όχι παραγραφή. Η δική μου άποψη λοιπόν είναι ότι δεν υπήρχε παραγραφή για τον εξής λόγο. Η άλλη οριακή βελτίωση που έκανε στην αναθεώρηση του 2001 ο αναθεωρητικός νομοθέτης. Εσείς λέτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει παραγραφή. Δεν υπάρχει παραγραφή, λέω, και πού το στηρίζω. Πριν την αναθεώρηση, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών έλεγε, ναι, ότι πρέπει η ποινική δίωξη να ασκηθεί την πρώτη σύνοδο, την πρώτη χρονιά, να το πούμε για να μας παρακολουθεί ο κόσμος, ναι, της επόμενης Βουλής. Mm-hmm. Μετά την αναθεώρηση, για να δώσουν χρόνο στη Βουλή να το δει πιο ψύχρεμα, να μην είναι εν θερμό, να μην είναι αντεκδίκηση. Για καλούς λόγους λοιπόν, mm-hmm, είπε, όχι την πρώτη χρονιά της επόμενης Βουλής, μέχρι και τη δεύτερη χρονιά, μέχρι και τη δεύτερη σύνοδο της επόμενης βουλευτικής περίοδου. Τώρα λοιπόν πώς βρισκόμαστε? Είχαμε μεν μια Βουλή το Μάιο, αλλά αυτή η Βουλή δεν είχε δύο χρονιές, δεν είχε δύο συνόδους. Είχε μόνο μία σύνοδο και κολοβή, mm-hmm, δύο ημερών. Μία για να ορκιστούν, μία για να βγάλουν το Προεδρείο. Λέω λοιπόν εγώ και οι περισσότεροι από τους συνταγματολόγους που έχουμε μιλήσει, ότι εδώ, εφόσον είχαμε βουλευτική περίοδο που δεν είχε δύο συνόδους, δεν έχει πληρωθεί ο όρος που λέει το Σύνταγμα. Κατανοητό. Δεν υπάρχει λοιπόν παραγραφή. Δημήτρη Τσιόδρα, πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτό τον κικαιώνα, που έχω την αίσθηση ότι όσο προχωράει αυτή η υπόθεση, όλο και περισσότερο μπλέκεται με τα νέα στοιχεία? Κάνω λάθος? Πριν πάμε στο δικαστικό μέρος της υπόθεσης, να πω δύο πράγματα σχετικά με αυτό που κουβεντιάζαμε πριν. Όχι στα συνταγματικά, ο Γιώργος είναι πολύ αρμοδιότερος σε μου για να τα πει, αλλά σε σχέση με το γιατί γίνεται η κουβέντα για τρεις κάλπες ή για τέσσερις, ναι, κάλπες. Το καθαρό θα ήταν αυτό.
να πάμε σε τέσσερα ονόματα και να τελειώνει η ιστορία. Όποιος θέλει, καταγράφονται εκεί οι κατηγορίες που κάθε κόμμα προτείνει και κάθε βουλευτής λέει αν πρέπει να παραπεμφθεί ή όχι. Το ζήτημα είναι ότι φοβούνται τις διαρροές. Τι μπορεί δηλαδή να βγάλει η κάλπη. Και γι' αυτό λοιπόν γίνεται όλη αυτή η κουβέντα τώρα. Νομίζω ότι θα είναι σε βάρος του πολιτικού συστήματος, αν δεν επιλέξει το τέλος, μια καθαρή λύση ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές να αποφανθούν αν θέλουν αυτό ή εκείνο με ένα σαφή τρόπο. Τώρα, όσον αφορά αυτή καθ' αυτή την υπόθεση, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα κουβεντιάσατε πριν, αλλά η σημερινή κατάθεση του κυρίου Διώτη, ότι δεν έχει το στικάκι για το αντέγραψε κτλ., νομίζω ότι κάνει την υπόθεση να φαίνεται ακόμη περισσότερο φεδρή από ό,τι ήταν αρχικά. Τα ρίχνει και στον Κωνσταντίνο. Ναι. Πέραν τούτο, με συγχωρείς πάρα πολύ, έρχεται από την Γαλλία μία λίστα, σε ένα CD. Γίνεται αντιγραφή σε ένα στικάκι, χάνεται το CD. Δίνεται το στικάκι στην αρμόδια υπηρεσία, αντιγράφεται σε ένα άλλο στικάκι, χάνεται το επόμενο. Λοιπόν, με συγχωρείς πάρα πολύ. Η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Σαν το ροζ πάρθυρα, σαν αστυνομική κομμωδία είναι. Black Edwards, τελείως. Πριν σας ευχαριστήσω, πάμε παρέα να δούμε μια είδηση τελευταία στιγμή με τον Αχιλέα Τόπα, καθώς ο Αχιλέα ανακοινώθηκε απεργία στο μετρό. Όχι, δεν θα δούμε τον Αχιλέα. Πάντως υπάρχει η είδηση αυτή, το βλέπουμε τον Αχιλέα Τόπα. Θα έρθει, όπου να είναι, θα έρθει και ο Αχιλέας Τόπας. Πάντως έχουμε απεργία στο μετρό, η οποία έχει ανακοινωθεί. Τα καταφέραμε, Αχιλέα. Ελπίζω να με ακούτε τώρα. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Η πληροφορία αυτή μας ήρθε και πριν από λίγα λεπτά. Την Πέμπτη θα παραμείνουν ακινητοποιημένοι όλοι οι σειρμοί στο μετρό, καθώς ένα από τα τρία συνδικάτα των εργαζομένων αποφάσισε να προχωρήσει σε 24-ωρη απεργία. Έτσι λοιπόν δεν πρόκειται να εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο, αλλά δεν θα γίνει και κανένα δρομολόγιο στο τμήμα από την Δουκή της Πλακεντίας έως και το αεροδρόμιο. Ούτε του μετρό, αλλά ούτε και του προαστιακού σιδηροδρόμου. Λοιπόν, αντιδρούν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα των εργαζομένων στην ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο, που όπως υποστηρίζουν θα οδηγήσει σε νέα μείωση των αποδοχών τους. Και να θυμίσουμε ότι είναι το ίδιο σωματείο των εργαζομένων, οι οποίοι είχαν προχωρήσει και σε κατάληψη συμβολική βέβαια, στο αμαξοστάσιο του μετρό, στα Σεπόλια. Όχι, ο ΙΣΑΠ, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέσα, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε τώρα, θα λειτουργήσουν κανονικά. Αχιλέα Τόπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη Τσιόδρα, σε ευχαριστούμε. Κύριε Κατρούγκαλε, σα ευχαριστούμε και εσά. Και εμεί θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσω μετά τι διαφημίσει θα δούμε πώ θα βγάζει πέρα μια οικογένεια με 9 παιδιά. Η ώρα είναι 4 ακριβώς λοιπόν και συνεχίζουμε την εκπομπή μας περιμένοντας πάντα τα δικά σας μηνύματα, Twitter, Facebook, πάντα στη διάθεσή σας. Σε λίγο θα σας πούμε και το εξαιρετικό δώρο που θα θερμανθείτε οικονομικά στη συνέχεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Θα πάμε λίγο να βρούμε τώρα τη Βάνα Κουτρουλού για τις ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινώντας, Βάνα, καλό σου απόγευμα από την εξομολόγηση του Armstrong ότι έπαιρνε τελικά, έκανε χρήση αναβολικών. Τουλάχιστον αυτό μεταδίδουν σήμερα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, Εύα. Σε συνέντευξη λοιπόν που έδωσε στην Όπρα Winfrey, φέρεται να ομολόγησε ότι έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών. Αυτό σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η εν λόγω συνέντευξη αναμένεται να μεταδοθεί την Πέμπτη, μαγνητοσκοπήθηκε χθες και αναμένεται να μεταδοθεί την Πέμπτη. Η ίδια η Όπρα Winfrey, σε αναρτήσεις που έχει κάνει στο Twitter, λέει ότι ο Lance Armstrong δεν βγήκε ακριβώς καθαρός όπως αυτή θα περίμενε. Αυτή ήταν η ακριβής φράση της Όπρα Winfrey. Αλλά λέει, θα αφήσω λέει στο κοινό να κρίνει εάν τελικά, τι τελικά έκανε ο ίδιος. Πάντως, αν επιβεβαιωθεί αυτό, θα πρόκειται για μια στροφή 180 μοιρών, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν είχε διαψεύσει αυτές τις φήμες. Τώρα να περάσουμε στο σκάνδαλο Rubygate, Εύα, όπου εκεί απερίφθη από το δικαστήριο του Μιλάνο το αίτημα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη να αναβληθεί η δίκη λόγω της προεκλογικής περίοδου που είναι σε εξέλιξη. Ενώ η 20χρονη μαροκινή χορεύτρια, η Καρίμα Ελ Μαχρούκ, έκανε την εμφάνισή της για να καταθέσει. Τελικά δεν κατέθεσε χθες, έφυγε από το δικαστήριο χωρίς να κάνει καμία δήλωση στους δημοσιογράφους. Φαίνεται πως προς το παρόν ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την υπεράσπιση για να μην καταθέσει. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για την υπόθεση σεξουαλικής συνέβρεσης του Σίλβιο Μπερλουσκόνη με την μαροκινή χορεύτρια, επιχρήμαση, πληρώνοντάς την δηλαδή.
Στην Κίνα τώρα να περάσουμε, όπου τις τελευταίες 4 ημέρες πνίγεται πραγματικά στο νέφος από την εθαλομύχλη. Το κρύο και οι ασθενείς άνεμοι επιδεινώνουν την κατάσταση εκεί πέρα. Μιλάμε τώρα για μία... κοίτα να δεις, τώρα είναι και μία πρωτεύουσα, μία πόλη 20 εκατομμυρίων κατοίκων, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα. Η κυβέρνηση λαμβάνει εκτακτά μέτρα, μειώνοντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα δρομολόγιά του, στην παραγωγή των εργοστασίων, αλλά να σας πω ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει αυξηθεί κατά 20% η προσέλευση των ανθρώπων που πάνε στα νοσοκομεία του Πεκίνου με αναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε δηλαδή για ένα πραγματικό πρόβλημα. Τώρα να δούμε εικόνες από την Ιαπωνία, όπου το τελευταίο 24ωρο έχουμε σφοδρές χιονοπτώσεις, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα, δεκάδες τραυματίες, 500 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ακυρώθηκαν. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χιονόπτωση, η μεγαλύτερη από το 2001. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Σουηδία. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, κάποιο ευτράπελο? Λοιπόν, η καθαρίστρια, παιδιά, έκλειψε το τρένο από το σταθμό που ήταν σταθμευμένο το τρένο. Τέσσερα βαγόνια ήταν στη σειρά. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας, ήταν σταθμευμένο, όπως είπα. Η καθαρίστρια το έκλειψε, το έβαλε μπρος, το οδήγησε για περίπου 1 χιλιόμετρο, ναι, και τελικά το έσκασε πάνω στην πολυκατοικία αυτή που βλέπουμε. Αυτό έγινε έξω από τη Στοκχόλμη. Είπε γιατί? Όχι, είναι αδιαφκρίνιστοι οι λόγοι. Δεν ξέρουμε τίποτα. Βρήκε το τρένο η καθαρίστρια, μπήκε μέσα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Τώρα, εν τω μεταξύ, μάλιστα, ας ευχηθούμε τέλος καλό όλα αυτά για την υγεία. Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες και τα κίνητρα της γυναίκας. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε πολλές ειδήσεις. Με επίσημη ανακοίνωση έξω από τον παλάτι του Μπάκινγχαμ, όπως βλέπετε, ανακοινώνουν η Κέιτ και ο Βίλιαμ ότι θα γίνουν γονείς στα μέσα Ιουλίου. Τότε αναμένεται το βασιλικό παιδί. Βλέπουμε εδώ ότι έγινε με επίσημη ανακοίνωση. Μάλιστα. Και επειδή μιλάμε τώρα για παιδιά, να δούμε ένα άλλο παιδάκι, ένα άλλο μωρό που γεννήθηκε εν ώρα πτήσης, ένα κοριτσάκι. Γεννήθηκε από πτήση Σιβηρία προς Αρμενία. Το κοριτσάκι πήρε το όνομα Χασμίκ από την αεροσυνοδό που βοήθησε την μαμά της να γεννήσει. Αυτό είναι το κοριτσάκι που βλέπουμε. Στη συνέχεια εδώ βλέπουμε την αεροσυνοδό, η οποία μιλάει πώς βοήθησε τη μητέρα να γεννήσει. Όλα πήγαν καλά. Αμέσως μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο, μητέρα και βρέφος πήγαν στο νοσοκομείο και χαίρουν άκρας υγείας και οι δύο. Αφού πήγαν όλα καλά, ωραίο ακούγεται εν τέλει. Βέβαια στην πράξη θα έχει και λίγη σχετική αγωνία και πίεση, κυριολεκτικά. Λοιπόν, Βάνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς για να δούμε λίγο το διαγωνισμό μας που τρέχει όλη αυτή την εβδομάδα. Ξεκινήσαμε από χθες Δευτέρα. Μέχρι και την Παρασκευή, λοιπόν, θα σας δώσουμε 3 τροχύλατα φορητά πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης της κορυφαίας εταιρείας παγκοσμίως στην θέρμανση αυτού του είδους, Redwell. Και μάλιστα θα ζεσταθείτε, τα βλέπετε, είναι και πάρα πολύ έτσι, σαν έργα τέχνης φαίνονται. Live και όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19.000, έτσι για να θερμαθείτε οικονομικά. Ένα δώρο από εμάς, αρκεί να στείλετε μήνυμα, live και όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19.000. Και την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση και την Δευτέρα ανακοινώνουμε τα ονόματα των 3 νικητών. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε ένα θέμα που πραγματικά προκαλεί πάρα πολλά γέλια. Προκαλεί βεβαίως και αντίδραση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ποιος επινόησε τώρα, κύριε Πατούλη, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, την κωδική ονομασία Φούφουτος. Κάποιος κάνει πλάκα σε κάποιον. Καλησπέρα, καταρχήν. Και μιλάμε για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ακριβώς. Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Πατούλη. Καλησπέρα. Πραγματικά φαίνεται ότι με ιδιαίτερη ελαφρότητα αντιμετωπίζουν σημαντικά πράγματα που αφορούν και την εξορθολογισμό και τον εξορθολογισμό της υγείας, αλλά πολύ περισσότερο την ίδια τη δημόσια υγεία. Πώς αλλιώς μπορεί κανείς να μεταφράσει το ότι βάζει στο σημείο που αναγράφεται ο γιατρός στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση ως φούφουτος? Και θα έλεγε κανείς ότι είναι η ασέβεια, και συμβολικά το λέω αλλά και στον απόλυτο βαθμό, ανθρώπους που έχουν στηρίξει ένα σύστημα πάνω από 3 χρόνια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης χωρίς να έχουν πληρωθεί, σήμερα είναι ενταγμένοι στο νεοποιεί σε μια δύσκολη περίοδο για όλους και κυρίως για τους ασφαλισμένους ή και ανασφάλιστους πολίτες. Και κύριε Πατούλη, συγγνώμη, έχετε ιδέα ποιος σκέφτηκε να το ονομάσει φούφουτο το συγκεκριμένο? Μήπως το κάνανε για πλάκα και τους έμεινε, δηλαδή? Όχι, κοιτάξτε, καταρχήν, αν πράγματι τους κάναν πλάκα και μιλώ σοβαρά. Κάκες,
και ξεκινάμε ένα νέο σύστημα για να ελέγξουμε τις δαπάνες. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση από αυτούς που το έχουν οργανώσει τέλος πάντων το σύστημα αυτό ακόμα? Δεν υπάρχει καμία απάντηση. Το μόνο που υπήρξε είναι πράγματι μετά από τη δική μας καταγγελία, και βέβαια είχαμε κατακλειστεί και από ασθενείς αλλά και από γιατρούς ότι είναι μια απαξιωτική ενέργεια, και μετά από τη δική μας καταγγελία το αφήρεσαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν είχε άλλα τέτοια περίεργα μέσα, ήταν το μόνο. Θα σας έλεγα ότι γενικότερα έχει ταλαιπωρηθεί και χθες και σήμερα και ο λειτουργός, αλλά πολύ περισσότερο ο ασφαλισμένος πολίτης, όπου συνεχώς πέφτει το σύστημα, συνεχώς υπάρχει μια καθυστέρηση σε αυτό το καινούριο σύστημα. Εμείς είχαμε πει να εφαρμοστεί για λίγες μέρες πιλωτικά, να μην ταλαιπωρηθούν όλοι και όλες, και οι λειτουργοί και οι ασφαλισμένοι. Αυτό όμως δεν ακούστηκε. Σήμερα λοιπόν πρέπει να σας πω ότι λειτουργεί μισή ώρα και πέφτει δύο ώρες. Υπάρχει μια συμφόρεση και στα ιατρία, αλλά εν διάθετη περιπτώσει εμείς αυτό που θέλουμε είναι οι υποδείξεις που δίνουμε να λαμβάνονται υπόψη τους, και πάνω απ' όλα αυτοί οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στο σύστημα υγείας να μην γελιοποιούν ούτε το σύστημα, αλλά ούτε πρέπει να γελιοποιούν και τους ασφαλισμένους. Αντί να φεύγει η ταλαιπωρία, κύριε Πατούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται ο Φούφουτος. Τι να πει τώρα κανείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να καλωσορίσουμε την Χριστίνα Κοψίνη από την εφημερίδα Καθημερινή. Τον κύριο Μελισσάρη. Έτσι, τον κύριο Γιώργο Μελισσάρη, νομικό σύμβουλο στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών. Καλό σας απόγευμα. Τι να πει τώρα κανείς, Χριστίνα, με όλα αυτά που ακούει? Πάντως πρέπει να τους ξέφυγε. Δηλαδή, έκανε ο άλλος, ξέρω εγώ, εκεί πέρα να βάλει Παπαδόπουλο, Φούφουτος, και τους έμεινε. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή ότι αλλιώς μπορεί συνήθως, να συνέβη. Συνήθως αυτοί που ασχολούνται με υπολογιστές σκέφτονται κάτι τέτοια περίεργα και τα βάζουν. Μπορεί να είναι πράγματι ένα λάθος. Τέλος πάντων, εντάξει. Ας ελπίσουμε να λειτουργήσει καλά το σύστημα. Αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης. Χριστίνα, για να ξεκινήσουμε λίγο με τα εργασιακά και τα τελευταία νέα που έχουμε, καθώς είχαμε σήμερα ευρεία σύσκεψη για το θέμα αυτό. Έγινε μάλλον μια 15-λεπτή σύσκεψη, από ό,τι πληροφορήθηκα από τους υπουργούς που ήταν στη σύσκεψη, με δύο θέματα. Το ένα θέμα ήταν η ανεργία. Σύμφωνα με τους υπουργούς, ο Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς έδωσε εντολή σε όλα τα θέματα των Υπουργείων, των παραγωγικών Υπουργείων, ναυτιλίας, εργασίας, ανάπτυξης, να διαπερνά ο στόχος της αντιμετώπισης ανεργίας και της απασχόλησης. Τίποτα παραπάνω δεν υπόθηκε, η κατεύθυνση δόθηκε, καταγράφηκε στα sites, έγινε είδηση. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι και ο τρόπος που βγήκε στην επιφάνεια το σημερινό αποτέλεσμα αυτό, ναι, το λιγόλεπτο για την ανεργία, επιβεβαιώνει ότι η ανεργία και σήμερα λειτουργεί μόνο επικοινωνιακά. Ότι οι πολιτικές απασχόλησης λειτουργούν μόνο επικοινωνιακά, ως επικοινωνία. Χριστίνα, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τα στοιχεία της Ελστάτ για την ανεργία, όπου πραγματικά η χώρα μας έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Πήρες μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής από μια καθηγήτρια που έχει ασχοληθεί και έχει πάει σε αντίστοιχες περιοχές που υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, ίσως και μεγαλύτερο. Εκτιμάς ότι αν θέλουν, ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις ανεργίας σε οικονομίες παρατεταμένης ύφεσης? Η απάντηση που δίνει και η ίδια η κυρία Αντωνοπούλου, η οποία είναι μια πολύ έτσι αξιόλογη γυναίκα, και μάλιστα ανοίγω μια παρένθεση, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ζήτημα, είναι προτεραιότητα τα Υπουργεία και τα κόμματα και η αντιπολίτευση να βρουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν απαντήσεις σε θέματα απασχόλησης, να τους φέρουν εδώ να ζητήσουν τη γνώμη τους και να σχεδιάσουν μαζί ορισμένα προγράμματα. Γιατί τα προγράμματα τα οποία έχουμε σήμερα και αυτά που παρουσίασαν τα τρία συναρμόδια Υπουργεία την προηγούμενη εβδομάδα, το παιδείας, ναι, το μεταφορών και το εργασίας, είναι προγράμματα αποσπασματικά, είναι μια από τα ίδια. Προγράμματα σαν και αυτά που γινόντουσαν τη δεκαετία του 90, που έχουν μεγάλη απόσταση από το ίδιο το πρόβλημα. Και έχουν και μεγάλη απόσταση, ναι, Χριστίνα, προφανώς από την πολύ μεγάλη δυσκολία που ζούμε σήμερα, έτσι. Η πολιτική, ναι, βέβαια. Οι άνεργοι είναι 400.000, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. 1.000.000 αυξήθηκαν από το 2008 και μέσα στο 12μήνο έχουν ξεπεράσει η αύξηση αυτή της 360.000. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης εκδηλώνεται στο γεγονός ότι δεν θέλουν να δουν τις πραγματικές ανάγκες. Ότι κανείς δεν σκύβει να δει ποιες είναι οι ομάδες του πληθυσμού που χρήζουν άμεσης βοήθειας.
πρέπει να βοηθήσουμε τις μονογονεϊκές, πρέπει να βρεθούν οι ευπαθείς ομάδες από τις πολύτεκνες οικογένειες, οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Εδώ, Χριστίνα, και θα ήθελα το σχόλιο του κ. Μελισσάρη, όχι μόνο δεν λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα των ανέργων, για παράδειγμα, αλλά βλέπουμε χτες ο φοροτεχνικός μας, ο κ. Μουζάκης, μας είπε ότι οι άνεργοι, στην περίπτωση που έχουν ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο, φορολογούνται κιόλας με 1.200 ευρώ. Δυστυχώς, τα τελευταία 5 χρόνια ζούμε έναν παραλογισμό. Ζούμε στα πλαίσια της μείωσης αυτού του δημοσιονομικού ελλείμματος. Έχει καταληθεί κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, κράτους δικαίου, προστασίας των ευπαθών ομάδων. Φοβάμαι ότι δεν είναι οι ευπαθείς ομάδες που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Έχουν ανάγκη όλοι οι ανεξαιρέτως εργαζόμενοι. Οι αυθαιρεσίες εργοδοτικές, εγώ δεν δαιμονοποιώ τον εργοδότη, αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία των εργοδοτών, η συμπεριφορά τους είναι παντελώς αυθαίρετη το τελευταίο διάστημα, οδηγεί τους εργαζόμενους τελικά στην ανεργία. Η αιτία είναι οι απολύσεις, είναι οι συνταξιοδοτήσεις, είναι η μαύρη εργασία, είναι όλες αυτές οι πρακτικές που έχουμε μάθει και ζούμε μαζί τους τα τελευταία 4-5 χρόνια. Μιας και αναφερθήκατε, κύριε Μελισσάρη, στην μαύρη και ανασφάλιστη εργασία στην ουσία, και Χριστίνα Κοψίνη. Έχουμε ένα στοιχείο σήμερα. Μόλις λίγο πριν κατέβω, ναι, ήρθαν τα στοιχεία από το ΙΚΑ. Οι έλεγχοι του ΙΚΑ στις επιχειρήσεις καταδεικνύουν ανασφάλιστη εργασία στο ύψος του 36%. Και αυτό την ώρα που το κομμάτι σου σήμερα στην Καθημερινή λέει ότι είναι περισσότερες από 400.000 οικογένειες χωρίς ούτε έναν εργαζόμενο και το σύνολο των ανέργων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2000. Θυμίζει ανατριχιαστικά, ναι, ναι, αυτό που είχε πει ο Παπανδρέου τότε. Μα τότε γελάγαμε, αλλά ο Παπανδρέου είχε δίκιο. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι, είχε δίκιο, διότι κανείς δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι θα είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Είχε πει τότε ότι στόχος θα κάνουμε τα πάντα. Στόχος μας να μην μείνει καμία οικογένεια χωρίς ούτε ακριβώς, έναν εργαζόμενο. Να μην υπάρχει ούτε μία οικογένεια χωρίς ούτε έναν εργαζόμενο. Και τώρα έχουμε... Πριν ή μετά να πει ότι δεν θα γίνει. Ήδη το 2011, ναι, είχαμε 1.200.000 ανέργους που ζούσαν σε οικογένειες τέτοιες, περίπου 400.000 οικογένειες χωρίς έναν εργαζόμενο. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Είναι τελείως αυτονόητη η απάντηση ότι δεν τα καταφέρουν, αλλά υπάρχει μέρημνα, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό, ας πούμε, από το φορολογικό, για παράδειγμα. Το κράτος ή από τα επιδόματα. Τους φέρνει κοντά με τον έφορο. Η μέρημνα, δυστυχώς, αυτό που λέει ο κ. Μπογδάνος, δεν υπάρχει. Από το κράτος δεν υπάρχει μέρημνα. Έχουν αναπτυχθεί πολλά δίκτυα αλληλεγγύης. Τα συνδικάτα όσο μπορούν προσπαθούν να συνεισφέρουν κατά το μέτρο του δυνατού, αλλά όλοι προσπαθούν και πορεύονται εκ των ενόντων, με δανεικά, από φίλους, από συγγενείς. Να συμπληρώσω στο ότι ήδη η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ήδη από το 2012 και μιλώντας σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο για την Ελλάδα, βάζει σαν έναρξη μιας, έτσι, ενός φωτός μέσα από αυτή την κρίση το 2016. Φανταστείτε λοιπόν με τα προβλήματα τα δικά μας πόσο πιο αργά περιμένουμε κάτι να αναπνεύσει στην αγορά εργασίας. Και μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα, πάμε να βγούμε λίγο εκτός στούντιο, να βρούμε την Αντιγόνη Παφίλη. Γιατί δεν είναι μόνο, είναι και τα προβλήματα της φορολόγησης των πολυτέκνων, να δούμε πώς τα βγάζει πέρα. Δεν είναι μια μέση οικογένεια βεβαίως, αλλά πώς τα βγάζει πέρα μια οικογένεια, ένα ζευγάρι που έχει αποφασίσει να κάνει 9 παιδιά. Καλό σας απόγευμα, Αντιγόνη. Καλό απόγευμα και από εμάς. Είναι μια οικογένεια που έχει 9 μέλη, ουσιαστικά 11 μέλη, 9 παιδιά. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Δοητσίνη, τον κύριο Γιώργο Προκοπίου και το μικρότερο μέλος της οικογένειας, το Βενιαμίν, της οικογένειας, τη μικρή Μυρτούλα. Όπου ομάδα. Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβρη. Τι είπες, Κωνσταντίνε? Ποδοσφαιρική ομάδα, λέω, κανονικά. Ακριβώς, ναι. Μέχρι και τον Δεκέμβρη που μας πέρασε, ελάμβαναν το επίδομα των Πολυτέκνων. Ήταν το τελευταίο. Τι ήταν, πόσο ήταν αυτό το επίδομα και ήταν αρκετό για να σας βοηθήσει για 11 μέλη? Δεν βοηθούσε για 11 μέλη. Φυσικά δεν στηριζόμασταν στο επίδομα. Απλώς πάντα μπορούσαμε να βουλώσουμε κάποια τρύπα. Επειδή τα πράγματα πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο, πάντα τα λεφτά τελειώνουν πριν το μήνα. Οπότε αυτό που ερχόταν ένα δίμηνο βοηθούσε να μπουν κάποια κενά, να βολιωθούν κάποιοι. Για το οποίο επίδομα και γι' αυτό. Ναι, ήταν φορολογητέο. Τώρα πλέον αυτό δεν θα υπάρχει. Δεν υπάρχει το δώρο του Χριστουγέννου, δεν υπάρχει το δώρο του Πάσχα, δεν υπάρχει το επίδομα Πολυτέκνων. Οπότε υπάρχει υπερφορολόγηση. Πια δεν έχουμε καν αφορολόγητο. Για 9 παιδιά φορολογούμαστε όπως φορολογείται ένας εργένης. Δηλαδή 11 άτομα για 50.000 ευρώ, ας πούμε, εισόδημα και ένα άτομο που θα φάει 50.000 ευρώ είναι ακριβώς το ίδιο για την πολιτεία. Δεν υπάρχει διαφορά. Πώς νιώθετε, πώς νιώθετε πια... που δεν υπάρχει καμία μέρημνα
Την ώρα που μιλούν πολλές φορές τα τηλεοπτικά παράθυρα, οι πολιτικοί για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, παρόλα αυτά που δεν σας εξαιρούν, αποφασίσατε να κάνετε 9 παιδιά και σας φορολογούν ακριβώς το ίδιο με τους υπόλοιπους πολίτες που δεν σηκώνουν αυτό το βάρος. Κοιτάξτε, αισθάνομαι ένα απέραντο θυμό, και ιδίως όταν λέτε εσείς ότι ακούω τους πολιτικούς, δηλαδή ένας θυμός που συσσωρεύεται. Και νομίζω ότι δεν συσσωρεύεται μόνο μέσα μου, συσσωρεύεται στην κοινωνία, μέσα σε όλη την κοινωνία. Και καλό θα ήταν οι πολιτικοί να το λάβουν λίγο αυτό υπόψη τους. Δηλαδή δεν είναι φυσικό να φέρονται έτσι στους ανθρώπους. Ούτε στην πολίτεκνη, ούτε στην υπερπολίτεκνη, ούτε καν στη μονογονεϊκή οικογένεια, σε κανέναν. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλη η κοινωνία συσσωρεύει μέσα της πολύ θυμό και αυτός ο θυμός κάποτε θα ξεσπάσει και δυστυχώς φοβάμαι ότι θα ξεσπάσει πολύ άσχημα. Κύριε Προκοπή, πώς τα βγάζετε πέρα, δηλαδή με τα χαράτσια, με όλα αυτά που σκεφτόμαστε, με τη φορολόγηση, με το. Βλέπω δεν έχετε ούτε πετρέλαιο αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αλήθεια από την αρχή του χειμώνα, εμείς δεν έχουμε ανάψει πετρέλαιο όπως και πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα. Όσο και αν επιμένει ο κύριος Τουρνάρας ότι η πτώση των εσόδων από το πετρέλαιο, των φορολογικών εσόδων, οφείλεται στην αποθήκευση από πέρυσι πετρελαίου, ο κύριος Τουρνάρας σας κάνει μια βόλτα σε όλες τις πολυκατοικίες της Αθήνας να δει ότι ο κόσμος δεν ανάβει καλοριφέρ γιατί δεν έχει λεφτά να πληρώσει πετρέλαιο. Εμείς από την αρχή του χειμώνα, 11 άτομα είμαστε με μια σόμπα υγραερίου και με μια ηλεκτρική σόμπα. Έχουμε μικρά παιδιά από 3,5 μέχρι μεγάλα 20 χρονών και ακόμα δεν έχουμε περάσει τα πιο δύσκολα του χειμώνα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όσο για τα πώς τα βγάζουμε πέρα, πέρσι που ήταν κάπως καλύτερη οικονομικά η κατάσταση από ό,τι προβλέπεται να είναι φέτος, μας ήρθε καθαριστικό εφορίας 3.200 ευρώ. Εργάζεστε. Μας βοήθησαν οικονομικά κάποιοι άνθρωποι και μπορέσαμε και το πληρώσαμε αυτό. Φέτος που εκτιμώ ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό που θα πρέπει να πληρώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να το πληρώσουμε αυτό. Θα έρθει το ΣΔΟΕ και τι θα κάνει, θα μας πάρει το σπίτι. Θα μας αφήσει στον δρόμο. Δηλαδή, αυτή είναι η κατάσταση. Όπως είπε και η σύζυγός μου, ο κόσμος έχει πολύ μεγάλο θυμό. Ο πολυτεχνικός κόσμος ειδικά βράζει αυτή τη στιγμή. Και ο λόγος είναι ότι δεν πάνε πολλοί μήνες, ούτε 6 μήνες δεν είναι, που ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βρούτσης και οι άλλοι υπουργοί είχαν κάνει σημαία τους πολυτέχνους προεκλογικά. Οι πολυτέχνοι δεν ξεχνάνε όμως, αυτά τα θυμούνται. Και αυτό, όταν θα έρθει ο καιρός των εκλογών, θα το θυμούνται. Για όλους αυτούς τους πολιτικούς, οι οποίοι άλλα είπανε και άλλα κάνανε. Κύριε Προκοπίου, μέσα σε όλα αυτά τα οποία συζητούμε και πραγματικά περιγράφετε την κατάσταση ακριβώς όπως τη ζείτε και αυτό είναι το πιο ζωντανό που μπορεί να γίνει, έρχονται μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα, έρχονται και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Γιατί μας λέτε δεν έχετε χρήματα για πετρέλαιο, αλλά όπως μας είπε πριν και το ρεπορτάζ του Νίκου Υποφάντη, έρχονται αυξήσεις στη ΔΕΗ κοντά στο 25% και αυτές είναι μόνο η πρώτη δόση. Ακριβώς. Ακόμα δεν έχουμε τους λογαριασμούς στη ΔΕΗ. Θα πρέπει να κόψουμε και την ηλεκτρική σόμπα και να ζούμε μόνο με τη σόμπα υγραερίου. Είμαι σίγουρος βέβαια ότι ο κύριος Τουρνάρας θα βάλει περισσότερο φόρο στο υγραερίο ώστε να μας αφήσει τελείως την παγωνιά. Ευτυχώς έχουμε και ένα τζάκι το οποίο πότε προσπαθούμε να το ανάψουμε. Θα βάλει και φόρο στα ξύλα ίσως. Θα το δούμε. Έκανε μια ερώτηση πριν και με αφήνει να κλείσουμε. Κάτι ρώτησες πριν, Κωνσταντίνα, αν εργάζεται. Αναρωτιέμαι αν εργάζεται ο αγαπητός πατέρας των 9 τέκνων. Υποθέτω ότι θα εργάζεται, αλλιώς δεν ξέρω και εγώ τι να πω. Αλλά μας έχει δώσει απαντήσεις. Εμείς είμαστε μια σχετικά καλή περίπτωση πολυτέκνων, γιατί έχουμε και δύο αυτή τη στιγμή ακόμα δουλειά. Υπάρχουν πολυτέκνες οικογένειες με 5, με 8, με 10 παιδιά που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι. Αυτοί οι άνθρωποι κυριολεκτικά λιμοκτονούν. Και αν δεν ήταν η Εκκλησία ή κάποιοι άλλοι φορείς οι οποίοι βοηθούσαν, δεν θα μπορούσαν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, μας δώσατε απαντήσεις και σε ό,τι έχει να κάνει με την ερμηνεία του πού βαίνει το πολιτικό σύστημα. Η στήριξη από τους πολίτες, τι τους νοιάζει, τι δεν τους νοιάζει. Να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή ανήκω στον χώρο της πληροφορικής, κάτι που προτιθέμεθα να κάνουμε οι πολυτεχνοί με τη βοήθεια της ανωτάτης νομοσπονδίας μας είναι το εξής. Να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων στο ίντερνετ, προσβάσιμη από όλους, στην οποία θα αποδελτιώνονται και θα καταχωρούνται όλες οι δηλώσεις των βουλευτών και των 300 για θέματα που αφορούν τους πολυτέχνους, καθώς επίσης και όλες οι ψηφοφορίες στα κρίσιμα θέματα που αφορούν τους πολυτέχνους. Να το κάνετε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα βαθμολογούνται και οι 300 βουλευτές
Και όταν έρθει ο καιρός των εκλογών, όλοι οι πολίτεκνοι θα έχουν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τους. Και μόλις το κάνετε για αυτό, να κύριε Προκοπίου. Ποιος είπε και ποιος έπραξε. Και μόλις το κάνετε αυτό. Αυτό θα είναι προσβάσιμο από όλους στο ίντερνετ. Και τότε θα δούμε πόσα μπει διαφοράει ο στάγος. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας για να μας δείξετε ακριβώς την προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστίνα Κοψίνη, κάπως έτσι έχει κατάσταση. Νομίζω και όπως είπε και ο κύριος... δίνει μία πάσα ο αγαπητός κύριος. Πόσο δύσκολο είναι για την ελληνική πολιτεία σε αυτές τις συνθήκες να έχει μια βάση δεδομένων με τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα πολύ μικρή. Βγαίνουμε στην Αθήνα ή στην περιοχή όπου ζούμε και συναντάμε 5-10 ανθρώπους. Μια κουβέντα να πιάσουμε, θα βρούμε συγγενείς. Δηλαδή, θέλω να πω, όλοι γνωριζόμαστε. Πόσο δύσκολο είναι να ξέρει η πολιτεία ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Να ξέρει ο Δήμος ποιοι είναι οι άνεργοι της περιοχής, οι πραγματικοί άνεργοι, γιατί να είμαστε ειλικρινείς, αυτό το ποσοστό υπάρχει, μπορεί και ένα 10, μπορεί και ένα μεγαλύτερο ποσοστό που θα είναι πλασματικό. Τέλος πάντων, είναι τόσο δύσκολο, αυτό το ερώτημα νομίζω πρέπει να θέσουμε και προς την πολιτεία, εμείς οι δημοσιογράφοι, να επικεντρώσουν τα προγράμματα, τις δράσεις και όσες σκέψεις έχουν, έστω και αυτές τις παλιές, πάνω στους ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη. Νομίζω ότι στα ζητήματα πληροφορικής, εκεί που θέλουν, έχουν κάνει δουλειά. Άρα, κύριε Μελισσάρη, μήπως σε κάποιους τομείς δεν θέλουν, αυτή η περιβόητη πολιτική βούληση λείπει. Που έχει γίνει και αυτή άλλη μια καραμέλα σαν την ανάπτυξη. Είναι τα δύο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η οικονομία είναι από πραγματική. Έχει καταντήσει εικονική στην Ελλάδα. Δεν αφήνονται οι δυνάμεις της αγοράς. Εγώ να δεχθώ ότι κινούμαστε μέσα από τις δυνάμεις της αγοράς. Δεν αφήνονται ούτε αυτές να κινηθούν αυθόρμητα, αλλά όλα λειτουργούν βάσει πολιτικών αποφάσεων, οικονομικών αποφάσεων, διοικητικών μέτρων. Αυτό αναπαράγει την ύφεση και φυσικά θα είμαστε πάλι στο σημείο μηδέν. Κύριε Μελισσάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Χριστίνα Κοψίνη, σε ευχαριστούμε και εσένα. Εμείς στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο και με το ιατρικό θέμα της ημέρας αλλά και τις υπόλοιπες ειδήσεις μας. Σε λίγο κοντά σας. Λοιπόν, συζητώντας εδώ για τον Φούφουτο και με τη Μελίνα Τσέλιου που έχει ήδη έρθει κοντά μας, θα τα συζητήσουμε όλα σε λίγο, αλλά θέλω πρώτα για να πάρουμε λίγο έτσι και ωραίες εικόνες και τη θετική ενέργεια, την ανάποδη της Σοφίας Τσίπα, να μας δείξεις τι βρήκε σήμερα στο διαδίκτυο. Σοφία. Ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι λέει «Όταν κοιτάς από ψηλά». Μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Για να αυτό τη δούμε. Ότι σκέφτηκαν 138 αθλητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι πήραν μέρος σε ένα άκρος εντυπωσιακό project στον Καναδά. Βλέπετε τις εικόνες. Πρόκειται για συγχρονισμένη ελεύθερη πτώση από αεροπλάνο, το οποίο έτρεχε με 220 χιλιόμετρα την ώρα. Να το. Υπέροχη εικόνα. Οι τολμηροί αυτοί αθλητές έσπασαν παγκόσμιο ρεκόρ. Αδρεναλίνη, λένε άλλο τραγούδι. Αδρεναλίνη στα ύψη. Μαύρη κατάρα, μία βαρεμάρα. Αυτή η αθλητές... μετά μιλάει για τον Δήμαρχο. Βλέπετε τους σχηματισμούς, είναι ιδιαίτεροι σχηματισμοί. Είναι μια ουσιαστικά ανθρώπινη χιονοστιβάδα. Και κατέριψαν και το προηγούμενο ρεκόρ, στο οποίο συμμετείχαν μόλις 108 αθλητές. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Είναι τέλειο. Η πλάκα είναι ότι φαίνεται σαν να είναι ακίνητη, αλλά οι άνθρωποι πέφτουν και εγώ δεν ξέρω με τι ταχύτητα. Για να ακούσουμε και λίγο τη μουσικούλα την ωραία. Και χρειάζεται και ολόκληρη διαδικασία για να πέσουν με σωστό τρόπο, έτσι ώστε να πέσουν τη σωστή στιγμή και να ανοίξουν στη σωστή στιγμή και το αλεξίπτωτο για να μην χτυπήσουν μεταξύ τους, γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να χτυπήσουν τόσα άτομα. Έκαναν 15 προσπάθειες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για να πετύχουν τους σχηματισμούς. Εντάξει, είναι φανταστικό. Και η εικόνα είναι εξαιρετική. Δηλαδή έβγαινε και στους οπερατέρ που το γυρνάνε πέφτοντας. Και από εκεί πάνω νομίζω όλα φαίνονται μικρότερα. Όπα, εδώ τι έχουν κάμερες. Α, αν δείτε πριν, έχουν κάμερες όλοι στα κράνη τους. Έτσι. Ή όχι όλοι. Νάτι, φαίνεται εδώ αριστερά. Τέσσερις από αυτούς έχουν κάμερες, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα. Αυτό βάθος φορολογία. Αυτό είναι του κοντρόλ. Κανένα πρόβλημα. Σχόλιο, λοιπόν. Ούτε χρέος, ούτε στεναχώρια, ούτε τίποτα. Όλα φεύγουν από Σοφία Τσίπα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το εξαιρετικό skydiving. Έτσι, λοιπόν, για να δούμε και συνεχίζουμε με τα ευχάριστα. Καθώς δίνουμε αυτή την εβδομάδα τρεις διαφορετικές τρόπους συσκευές για να θερμαθείτε. Είναι τρία τροχύλα τα φορητά πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης της κορυφαίας εταιρείας Redwell. Και εσείς δεν έχετε
παρά να πάρετε κινητό, να γράψετε live και ένα όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19.000. Και την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση και τη Δευτέρα οι τρεις τυχεροί. Η Redwell λοιπόν, η καλύτερη εταιρεία για τα συστήματα υπέρυθμης θέρμανσης. Αυτές τις δύο λέξεις μαζί πραγματικά είναι ό,τι πρέπει. Μελίνα Τσέλιου, καλώς τη, για να κάνω κάθε φορά σαρδάμ που λένε. Λοιπόν. Η καλύτερη είναι το κακουργιουθικείο. Δεν μπορώ καν να το πω, παιδιά. Κακουργιουθικείο. Δεν μπορώ να το πω με τίποτα. Λοιπόν, με τίποτα. Δεν μου βγαίνει τίποτα. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να με βάλεις. Λοιπόν, Φούφουτος, Μελίνα, κάποιο σχόλιο για το Φούφουτο. Τι να πω, ρε παιδιά, εγώ σα το είπα και πριν. Μήπως υπάρχει όντως άνθρωπος, γιατρός, ο οποίος να το λένε Φούφουτο. Δεν ξέρω. Δεν θα έχει βγει, μωρέ, θα έχει βγει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα, την πεζή, αλλά και δυσάρεστη πραγματικότητα για το θέμα υγείας που έχουμε για ένα κοριτσάκι 3 ετών, το οποίο πρέπει να σας πω ότι χθες μεταφέρθηκε και σήμερα που μιλάμε είναι ήδη στο νοσοκομείο της Ρώμης, Μπαμπίνο Τζίσους, και από ό,τι γνωρίζω πρέπει να έχει ήδη η καρδιά του να υποστηρίζεται με τα τεχνικά μέσα. Είναι μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση για την οικογένεια και για το παιδί. Θεωρώ ότι είναι πολύ αισιόδοξο όμως το ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε πολύ καλή συνεργασία με τους γιατρούς μας, πτυτικά μέσα την αεροπορία μας δηλαδή και το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε χθες το κορίτσι στην Ιταλία, διότι δυστυχώς, πρέπει να το πω, δεν θα είχε ζωή εδώ, αλλά ας πάρουμε λίγο τα δεδομένα από την αρχή. Το μικρό κορίτσι στις αρχές Δεκεμβρίου του 2012 μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με όλα τα σημάδια μυοκαρδίτιδας. Αυτό απέδειξαν και οι εξετάσεις που έκαναν, μυοκαρδίτιδα η οποία οδήγησε στην ουσία σε καρδιακή ανεπάρκεια. Να πούμε και δύο λόγια για το τι είναι μυοκαρδίτιδα που έχει έτσι σημασία. Είναι η φλεγμονή της καρδιάς, για να το καταλάβουμε, του μυϊκού ιστού της καρδιάς, η οποία προκαλείται από λιμωγόνο μικροοργανισμό. Δηλαδή, να το πούμε απλά, όταν ένας λιμωγόνος μικροοργανισμός μπει μέσα στο σώμα μας, στο νοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού μας, θα στείλει κύτταρα τα οποία να εξολοθρεύσουν το μικροοργανισμό. Αν ο μικροοργανισμός αυτός φτάσει στην καρδιά, τα κύτταρα, τα δικά μας, του νοσοποιητικού συστήματος, θα φτάσουν στο ίδιο σημείο και οι ουσίες οι οποίες θα απελευθερωθούν είναι δυνατόν να κάνουν ζημιά στον καρδιακό μυϊκό ιστό. Αυτό συνέβη στο μικρό κορίτσι. Η μυοκαρδίδα προκάλεσε καρδιακή ανεπάρκεια. Η καρδιά δεν μπορούσε να στείλει αίμα στο σωματάκι του και χρειάζεται να προχωρήσει σε μεταμόσχευση καρδιάς, κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς στην Ελλάδα, γι' αυτό και είναι ήδη στην Ιταλία. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Ήταν μια γέφυρα ελπίδας, γιατί ενώ το παιδάκι φαινόταν ότι ξεπερνούσε το οξύ πρόβλημα της μυοκαρδίτιδας, δεν μπορούσε να συνέλθει γιατί η καρδιά του πια ανεπαρκούσε. Έτσι λοιπόν η μόνη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μεταμόσχευση. Και επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει στην Ελλάδα, ο ΕΟΜ μέσα από τη διακρατική του συμφωνία με την Ιταλία και σε συνεννόηση με το νοσοκομείο παιδών Μπαμπίνο Τζεζού της Ρώμης ανέλαβε την πρωτοβουλία και όλη την συνεννόηση για τη μεταφορά του παιδιού. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι όλα τα έξοδα καλύπτονται από το ασφαλιστικό ταμείο. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ο ΕΟΠΗ. Δεν πληρώνει τίποτα η οικογένεια. Αυτό τουλάχιστον μας είπε ο ΕΟΜ. Διασώστε σε αεροπόροι δική μας μόσχευμα. Πολύ έτσι, σωστή ερώτηση. Δεν έχει βρεθεί το μόσχευμα ακόμη. Το μόσχευμα θα αναλάβει το νοσοκομείο να το βρει. Ας ελπίσουμε, και αυτό είναι η ελπίδα και αυτό είναι η ευχή η δική μας, να βρεθεί γρήγορα. Ας ακούσουμε όμως τι μας είπε στη συνέχεια ο κύριος Χατζής. Είναι στα πλαίσια της προσπάθειας του ΕΟΜ να αντιμετωπίζει το κάθε πρόβλημα. Πρώτιστα οι ασθενείς να νοσηλεύονται και να θεραπεύονται στην Ελλάδα. Όταν όμως δεν υπάρχει λύση, τα κέντρα του εξωτερικού, με τα οποία έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Υπάρχει ακόμη συνέχεια για το παιδάκι. Το πρόβλημά του δεν έχει λυθεί, όμως του έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία που αν δεν του δινόταν, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά πιθανώς δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Είμαστε λοιπόν ψυχικά κοντά τους, θεσμικά δίπλα τους, ό,τι χρειαστούν, και ευχόμαστε το καλύτερο για αυτό το παιδάκι, όπως και για κάθε παιδί.
πραγματικά μέσα από την καρδιά μας το καλύτερο για το παιδί αυτό, για το κοριτσάκι αυτό. Είδατε Μελίνα. Το πόστερ πίσω από τον πρόεδρο του ΕΟΜ. Εσύ πόσες ζωές θα ήθελες να σώσεις? Κοιτάξτε πόσο πολύ σημαντική είναι η ανάγκη, αυτό που λέμε πολλές φορές η δωρεά οργάνων. Τώρα φαίνεται τι σημαίνει δωρεά οργάνων και να λες μακάρι να μην σου τύχει, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου χτυπήσει την πόρτα αύριο. Και τελευταία κουβέντα, καλύτερα να πάμε μέσω του ΕΟΜ όταν θέλουμε να βγούμε σε νοσοκομείο του εξωτερικού, διότι η χώρα μας έχει διακρατικές συμφωνίες που πιθανόν να μην χρειάζεται να πληρώσουμε τίποτα. Να ευνοήσουν τίποτα. Οικονομικά τις οικογένειες. Πάρα πολύ σημαντικό. Και ίσως πολλοί να μην το γνωρίζουν. Μελίνα Τσέλη, σε ευχαριστούμε. Μείνε μαζί μας και εσύ να πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Γιώργου Κεραμιτζόγλου αλλά και της Μαρίας Αναστασοπούλου τις δράσεις μας που συνεχίζονται, ξεκινώντας μαράκι από σένα και την δράση μας για τα φάρμακα. Βέβαια, συνεχίζουμε τη συγκέντρωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού. Αυτό το Σάββατο θα βρισκόμαστε από τις 9 το πρωί και για 3 ώρες σε 2 ακόμη γειτονιές της Αθήνας, στο Ελληνικό, στην πλατεία Σουρμένων επί της Λεωφόρου Ιασονίδου και στο Θυσίο μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας. Όσοι λοιπόν έχετε φάρμακα τα οποία δεν τα χρειάζεστε, μπορείτε να τα φέρετε στα δύο αυτά σημεία, καθώς μπορεί να φανούν πάρα πολύ χρήσιμα σε ανασφάλιστους συμπολίτες. Μαρία, βλέπουμε μας. Και το site μας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπου εκεί μπορούμε να ενημερωθούμε για τις δράσεις μας. Για όλες τις δράσεις του όλοι μαζί, έτσι. Βεβαίως. Και από λογιστικά στοιχεία και για τις δράσεις που ακολουθούν από εδώ και στο εξής. Και επειδή συνηθίζουμε και μέσα αυτήν την ιστοσελίδα υπάρχουν απολογιστικά στοιχεία, να σας πω σε ό,τι αφορά τις δράσεις των γιατρών του κόσμου με την υποστήριξη της Vodafone, πως μόλις σε 8 δράσεις έχουν εξεταστεί ήδη 1.459 παιδιά, εκ των οποίων 549 εμβολιάστηκαν. Και μιλάμε ιδιαίτερα για παιδιά τα οποία βέβαια. Δεν είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και δεν έχουν βέβαια. Λοιπόν, στις δράσεις του περιβάλλοντος τώρα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, τι έχουμε από εδώ και πέρα, για οργάνωσέ μας λίγο. Ναι, έχουμε λοιπόν δράσεις για το περιβάλλον, γιατί όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε με την εθελομίχλη θα πρέπει να έχουμε και ένα καθαρό περιβάλλον για να καθαρίζει και η ατμόσφαιρα. Έχουμε λοιπόν δύο δράσεις την ερχόμενη Κυριακή 20 Ιανουαρίου. Θα πάμε να κάνουμε ένα καθαρισμό σε μονοπάτια στο χωριό Αμάδες της Χιού μαζί με τον τοπικό σύλλογο. Θα καθαρίσουμε και περιοχές όπου κάηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Και κυρίως να δημιουργήσουμε και αντιπυρικές ζώνες και να γίνουν καθαρισμοί σε καμένες περιοχές. Μία δράση είναι αυτή. Και η δεύτερη δράση είναι να κάνουμε αναδάσωση στο στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Θα συγκεντρωθούμε λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή 20 Ιανουαρίου στην είσοδο του στρατοπέδου στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης να φυτέψουμε τουλάχιστον 1.000 φυτά και έρχονται και άλλες αναδασώσεις και εδώ στην Αντική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα. Θα σας ενημερώνουμε. Εδώ θα είμαστε καθημερινά. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, Μαρία Αναστασοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Μελίνα και εσένα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο. Για τα δημοσιογραφικά κλισέ. Υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ναι. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό. Παλιά ήταν αυτό, κέντρο. Τώρα δεν έχει. Ναι. Στο κόκκινο λοιπόν, το πολιτικό θερμόμετρο. Έχουμε και το διαγωνισμό. Πυρετό στα επιτελεία των δεν κομμάτων. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα σου πω εγώ, γιατί πρέπει να δούμε το διαγωνισμό μας. Τρέχει η κλήρωση όλη αυτή την εβδομάδα. Και πρέπει να σας πω ότι τα συγκεκριμένα τρία πάνελ τα οποία δίνουμε δώρο. Υπέρυθρης, παρακαλώ, θέρμανση. Τη κορυφαία εταιρεία. Έχουν βγει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη σαν τα οικονομικότερα συστήματα θέρμανσης, ως προς την κατανάλωση, άρα στους καιρούς που ζούμε και με όλα αυτά που συζητάμε, ό,τι καλύτερο. Life και όνομα τεφώνυμο και αποστολή στο 19.000 για να ζεσταθείτε οικονομικά αλλά και με οικονομία. Τρεις τυχεροί, την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση, τη Δευτέρα ανακοινώνουμε τα ονόματα. Πες το. Κοντρακλισέ, μην το χάσετε, εσείς τα χάσετε και διάφορα άλλα τέτοια. Κλείσαμε και για σήμερα, νομίζω, αν συμφωνεί η Αντωνοπούλου. Λοιπόν, να είστε καλά, βεβαίως, αύριο Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, λίγο πριν τις 3. Γεια σας. Ευλόγησον.